Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Καλημεράρες, λέμε για πάμε μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας στην Ιταλία, εντός εκτός και πίτα αυτά, γιατί έχουμε και ιταλικές καταγωγές εδώ. Ντίνο μου, μποντζόρνο. Μην ξανοίγεσαι, ρε πολύ. Γιατί? Μην ξανοίγεσαι. Γιατί, αγορμού. Πες το Λιτόχωρο, καλημέρα, σ' ακούσουμε. Καλημέρα, Λιτόχωρο, καλημέρα, Σκοτίνα. Σκοτή χωρική, εκεί να ακούσουμε. Καλημέρα, ξαδερφάκια μου, στις μπαρμπάδες μου. Καλύτερα να μην σε πιάσω αυτή στα χέρια μου. Είναι λίγο βουνίσκι αυτή. Αλλά πίνουν όμως. Είναι καρπόζιλε. Δεν πίνουν, όχι. Πίνουνε. Όχι, κάνουν μια χαρά ποιοτική ζωή. Μόνο τρώνε αυτοί, τρώνε εξαίσα μελέτη. Βουλώνε τα τσαντήρια. Δεν έχουν τέτοια. Δεν έχουν φράγματα. Το σκαρίδι είναι άλλο. Είναι άλλο. Κάποιοι για τη χοληστερίνη. Λίγο χοληστερίνη ο ένας έχει, αλλά ο άλλος αθλήτη. Ο ένας είναι πολύ γυμνασμένος. Ναι, και ο Μιχαλής αθλήτης. Πατάει μέχρι το βουνό, κατεβαίνει κάτω. Δεν μετράνε αυτό. Λοιπόν, δεν μετράνε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Είστε έτοιμοι. Αλλά εγώ δεν τρελαίνω. Είστε έτοιμοι! Λέγε, δεν τρελαίνε. Δεν τρελαίνω μας. Τι δεν τρελαίνε, αύριο θα χοροπηδάς εκεί στα μαγαζιά του Ντίσεντρο, θα τρως, θα πίνεις, θα καγυμνάζεσαι, θα έρχονται τα φιλαράκια σου. Σιγάρι, κούραση είναι για μένα αυτά. Άσε με να βγάλω το πρόγραμμά μου τώρα. Το πρόγραμμά του, λες και είναι 8 μηνών αγοράκι να κοιμηθεί, να φάει, να ξανακάνει. Δεν έχει πρόγραμμα, ρε. Πας στο Φαρσαλινό, τον Τρικαλινό, γυρνάς, θα πας να κάνεις γυμναστήριο. Άσε λίγο χύμα στο κύμα, ρε γορμού. Δεν θες να ζήσεις πράγματα. Να ζήσω στο Ντίσελντορφ. Στο Ντίσελντορφ, κάτι τέτοιο. Να πάμε τον Μπούζο στο Ντίσελντορφ και με σένα να ζήσω πράγματα. Ρε, δεν τραβάτε. Τη γυναίκα σου, δεν τραβάτε, ρε, τις τρίχες. Δεν μας γουστάρεις εμάς, θα είσαι με τη γυναίκα θα σου. Θα πάρω τώρα εγώ με τον Μπούζο και τον Γουλιανό στο Ντίσελντορφ να κάνω ζωή, να πούμε. Γιατί με ο Μπούζο δεν γουστάρεις να κάνεις μια νυχτερινή ζωή. Θα δει λίγο γλυκό απάνω, θα πει δεν κάνει παχαίνει. Θα μετράει την πίεση το βράδυ. Μαζί με εμένα τότε. Άσε, ρε, που δεν έχω προβλήματα τέτοια. Θα πληρώσουμε τώρα να κάνουμε σεξ με τις Γερμανίδες. 50 νούμερο παπούτσι κάθε μια. Άντε, πάμε στα θέματα. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πολύ σουσού. Καλημεράρες και στον Ντίσεντορφ. Πάω εδώ την εθνική τα μούτρα του Παπαδόπουλου του Νίκου. Ναι, αλλά εσύ. Να πάμε στο ξενοδοχείο να δούμε τους παίχτες. Εσύ. Δεν μου λες. Τι θες. Καλά, τον έκοψαν για την εθνική το δικό σου. Τελείωσε παλέμαχος. Ποιο κόψαν. Πασχαλάκι. Μην το ζηλεύεις, ρε, τον Πασχαλάκη. Όχι, εγώ σε εσένα λέω. Μην το ζηλεύεις τον Πασχαλάκη. Εσύ θα κατέβεις Ολυμπιακό. 35 χρονών τα πήρε όλα, άστο Πασχαλάκη. Πήρε τα λεφτά, πήρε τις γκόμενες, πήρε τη δόξα, τα πήρε όλα. Τώρα κάνει τον Ζήφκοβιτς, τον Ολυμπιακό. Έχει ο Ζήφκοβιτς, παιδάρας, ωραίο. Κράτα τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς, αφού αλλάζουν όλα. Άμα τραυματιστεί ο Τσολάκης, θα δώσει βάθμους ο Πασχαλάκης. Ο Ζήφκοβιτς 400 κιλά έχει. Ο Ζήφκοβιτς, ναι, 400 κιλά. 800 φορές μπήκε πέρσι, 5 μάτς δεν έφαγε. Και στα φιλικά με τον Πασαραϊκό. Όχι μόνο με τον Πασαραϊκό. Τον Πασαραϊκό που ήταν με τον Καρσία φιλικά, βάζετε παραμύθι, ρε, πρωί-πρωί να πούμε. Παραμύθι να πούμε. Λοιπόν, λέγε. Τι γίνεται χαμός στον ΠΑΟΚ. Χαμός στον ΠΑΟΚ γιατί. Χαμός. Τώρα στον δρόμο είδα ένα φίλο. Ορισμός του οργασμού του μεταγραφικού. Είδα ένα φίλο μου, συγγενή μου. Ναι, ναι. Το Μουμτζάκι, αυτός είναι στα γήπεδα. Ναι, τι συγγενή. Ο Μουμτζάκι στον ΠΑΟΚ κάνει, πώς τα λένε, για τα γήπεδα, μελέτες και τέτοια. Είναι αρχιτεκτονική. Μπράβο, ναι.
Λέω τι έγινε ο δικό σου, θα κάνετε γήπεδο. Να μου τα λεφτά λέει, έχει capital control. Ναι, ναι, αυτά. Εντάξει, θα τα ξέρουμε αυτά, αφού είναι γνωστό. Όχι, δεν θέλει. Ο πόλεμο μπορεί να τελειώσει σε καμία δεκαετία. Του μπαράκι μου γλυκό, φίλε μου. Του μπαράκι μου γλυκό, μου. Άρα, μεταγραφέ να δώσει, αν δεν πάρει λεφτά δεν κάνει. Αυτό κατάλαβα. Άμα capital control μπορεί να απολυθεί κάποιο. Αλλά κοίταξε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εμένα με το είπε και ο Ζαΐρης. Εσύ είπε ο Ζαΐρης. Ότι πιθανολογεί πρώτα απόλυση και μετά να πούμε αγορά. Τι πρώτα απόλυση. Εδώ πάω να συμφωνήσει με τρεις-τέσσερις παιχταράδες τώρα. Ποιοι είναι παιχταράδες. Παιχταράδες. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Τι τέτοια πες τα ονόματα. Καμαρά. Πόσο θέλει. 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Το δώσει προκαταβολή. Έχει. Φυσικά. Breathweight. Breathweight. Ναι, το καινούριο τώρα που ήταν. Τι είναι Breathweight. Επιθετικό. Λιβάγια. Χάρτελ. Όλοι αυτοί είναι από ένα πλάσ, όλοι. 1 εκατομμύριο πλάσ. Θα πουλήσει πρώτα και μετά θα πάρει. Δεν μπορεί να πουλήσει, εγώ δεν έχω. Τώρα δεν έχει φράγκο τώρα. Αλλά τώρα τι μου λες για έναν άνθρωπο ο οποίος ό,τι έχει πει έχει κρατήσει το λόγο του. Εμείς θα το στηρίζουμε μέχρι τέλους. Όταν βλέπουμε ότι κάποιος στηρεί το λόγο του, ας αργήσει. Ξέρουμε τα δεδομένα. Απλά αυτό λέγαμε, θυμάστε, λέγαμε τότε. Να μας πείτε τι γίνεται. Τι λέει Πατουλίδου. Πατουλίδου είναι τώρα όλοι οι πολιτικοί πάνε στα κανάλια όπου βρουν. Όπου οικονομήσουμε κι εμείς. Βρούνε στα κανάλια. Τελευταίες διαφημισούλες. Λίγα πράγματα. Το Σάββατο πιστεύω θα πάει να ψηφίσει 25%. Αφού δεν έχετε. Πάνω 75%. Αφού είναι λαμόγια, δεν έχετε παξίσει να πάρετε. Τι παξίσει. Θα τα πάρουν αυτοί που ενδιαφέρονται. Αυτοί που θέλουν να πάνε. Εγώ μάλλον λέω. Ευρωβουλευτές. Ο πολιτικός δεν έχει να κάνει παιχνίδι με τον πολίτη σε αυτές τις εκλογές. Διορισμού, τα άλλα. Οπότε ο πολίτης, άλλα λαμόγιο που είναι, δεν πάει να ψηφίσει. Δεν έχει συμφέρον. Γιατί. Μόνο πολίτης είναι λαμόγιο. Λέω ότι ο πολίτης δεν θα πάει να ψηφίσει ο πολίτης γιατί είναι λαμόγιο. Θα πάνε στις θάλασσες, θα πάνε στα μπάνιο, θα ψηφίσουν. Άμα ήταν να βγάλουν, κανένα δικό τους να τους διορίσει, θα πηγαίναν, θα φύλαν τη θάλασσα. Αυτό το ίδιο κάνουν άπαντες. Και οι πολιτικοί, άμα το δεις, άμα δεν είχαν όφελο οικονομικό, δεν τις είχαμε πει. Λαμόγια και οι πολιτικοί. Λαμόγια και οι πολίτες. Αυτό λέμε. Καλά έλεγε ο Μπάγκαλος δηλαδή. Φυσικά. Ο Μπάγκαλος έχει πει. Ο Μπάγκαλος καλά έλεγε. Χοντρές αλήθειες. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Χοντρός ήταν και αυτός. Εντάξει. Και αλήθειες χοντρές. Ήταν χοντρές. Ήταν παπάτσικες. Από τους λίγους χοντρούς που έζησε πολύ. Ναι, πήγε καλά. Παρότι έτρεχε και έπινε. Τέτοιο βόδαρος που ήταν. Εγώ πιστεύω πάνω από 72 δεν πήγαινε. Πόσο πήγε τελικά? 87. Μια χαρά, μια χαρά, φίλε. Πώς σ' αρέσει αυτή ή δεν σ' αρέσει αυτή? Είπαμε, είναι γλάστρα. Δεν σ' αρέσει η γλάστρα. Σ' αρέσει ψεύτικο. Στημένη εκεί πώς θα χαμογελάσει, την έχουν πει. Ναι. Τι θα φοράει, άσε με να δει. Θα βγω στην τηλεόραση τώρα εγώ και θα σκεφτώ. Λοιπόν. Πώς θα χαμογελάσω και πώς θα κουνηθεί το χέρι μου να πούμε. Πάμε, Ντίνο, έλα. Άμα στραβώσει με κάποιο ρε φίλε, είσαι στραβό. Την κρύα τώρα πα την έβαλε. Η γλάστρα του Πασοξίδη. Του Χασαπόπουλου, του Πρασινοκάμπια. Α, και αυτό δεν συμπαθεί. Τι το συμπαθεί την Πρασινοκάμπια. Που είναι στο Open, είναι αυτή που είναι. Του την μάζεψε ο Σαββίδης. Αν την πήρε ο Σαββίδης. Την μάζεψε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Απόλλων. Ποιον Απόλλων, Σμύρνης. Ποιον Απόλλων. Γιορτάζει ο Απόλλων σήμερα. Έχεις κανένα φίλο Απόλλων? Έχω, ναι, έχω ένα ανιψάκι. Απόλλων το λένε. Απόλλων, ναι. Απόλλων. Εγώ είχα ένα που το λέγανε προοδευτική. Ναι. Τι είναι αυτά τα ονόματα, είναι αυτά. Γιορτάζει η Δωροθέα. Η Δώρο. Θέα. Ναι. Γιορτάζει ο Πλούταρχος. Ο τραγουδιστής. Γιορτάζει σήμερα, ναι, αλλά δεν. Ναι, ναι. Ο Κοσκοσέας που τράπηκε, που το λέει Κοσκοσέα και τα άλλα. Κοσκοσέας, είχαμε το λέει Κοσκοτά στο τέλος, ρε φίλε. Ο Κοσκοσέας ντρεπόταν. Άντε να του μάθω εγώ τον Breathweight. Έκανε καλλιτεχνικό. Άντε να του μάθω τον Breathweight, να δω πώς θα το λέει τον Breathweight. Ντρεπόταν για το όνομά του, Κοσκοσέας. Δεν ντρεπόταν. Ντρεπόταν. Τα είπαμε, εσύ που βγάζει όλα τα τέτοια. Όποιος αλλάζει το όνομά του ντρέπεται. Τότε οι μουσικές εταιρείες ήταν υποχρεωμένες, αυτές έκοβαν κέρα. Ο Μητροπάνος δηλαδή το άλλαξε το όνομά του. Πάνω σαν τα προηγούμενα δεκαετία. Οι δεκαετίες που έκοβαν κέραβαν οι μουσικές. Ναι. Εταιρείες ήταν 1990 με 2005. Άντε, όσοι βγήκαν εκείνη την 15ετία έκαναν τα κουμάντα. Ο Πασκάλη Τερζή άλλαξε το όνομά του. Αφού ήταν παλιά, σε λέω. Τα ίδια θα με πεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει σαν σήμερα. Μάλιστα. Και να ξεδιπλωθούμε γιατί έχουμε πολύ. Έχουμε το stand-by του Σάρι. Έχουμε το μεταγραφικό οργασμό του ΠΑΟΚ. Έχουμε Τζολάκι. Και Ελκαμπή που τα δίνει όλα για να μεταγραφικό οργασμό, το Θημιάνι που θα πάρει και το Τσίφτσι, άσε το παράδειγμα. Τέλειωσαν εγώ. Πού ζει τώρα. Τι οργασμό να πει. Σε άλλο πλανήτη. Πήρε το Θημιάνι και χαίρεται αυτό. Δεν είδε τι γίνεται χθε. Δεν έχει επαφή με τον κόσμο. Ναι. Δεν είδε τι ονόματα βγήκαν και ότι είναι κοντά να κλείσουν. Άσε κοντά. Όταν θα κλείσουν, άσε τα κοντά. Να σου πούμε τον μπράβο. Λοιπόν, σαν σήμερα ο Οδυσσέας Ανδρούσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα αναφέρω γιατί αυτά με ενδιαφέρουν. Ούτε... Σαν σήμερα, ναι. 1961, εφαρμόζεται στο NBA για πρώτη φορά το τρίποντο. Ούτε αυτό με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρουν τα μπασκετικά, έτσι. Όχι.
Σαν σήμερα έχουμε τον πόλεμο των 6 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Δεν κονόμησα. Μία και από την άλλη Συρία, η Ιορδανία από την άλλη. Δεν κονόμησα από τον πόλεμο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Παρακάτω. Σαν σήμερα. Μάλιστα. Έχουμε την Έλενα Κορνάρο Πισκόπια. Ιταλίδα. Παλιά σου από την ίδια χώρα. Είναι Ιταλίδα μαθηματικό. Κορνάρου λέγεται. Κορνάρο. Κορνάρο. Ναι. Εσένα πώ. Ραπτόπου. Ραπτόπουλο. Έλα βρελί το χωρίτη τώρα ναι. Πάνω εκεί με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο τον Σωρόν. Η πρώτη γυναίκα που αναγορεύτηκε ως διδάκτορ ήταν αυτή η Κορνάρο. Η Κορνάρου. Έσπασε τα κατεστημένα. Και τι με νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει Κορνάρου. Σαν σήμερα έχουμε τον Αθηνόδωρο Προύζαλη να πεθαίνει. Τον ηθοποιό. Σ' άρεσε αυτό. Μεγάλο μάγκα. Σ' άρεσε. Πολύ ωραίο. Είδες που βρήκα κάτι που τέλος αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίες ερμηνείες. Ωραία φιγούρα στον κινηματόγραφο. Πολύ ωραίο άνθρωπο. Έτσι το λέγει στην Τούμπα. Εδώ στην Τούμπα εκεί. Μέχρι Τούμπα είσαι εκεί. Εκεί μέχρι η Γύφτη στην Τούμπα. Έτσι, έτσι το λένε οι Γύφτη. Γύρω-γύρω όλοι και μια χαρά έτσι, είσαι. Έτσι εκεί μια χαρά μέσα στη Γυφτιά είμαστε. Μου μου. Τι μου μου βρε γκρίνια, βρε μύρλα. Αντί να είσαι χαρούμενος θα πάμε βόλτες. Δεν μου αρέσουν τα ταξίδια. Και στην Αθήνα που κατεβαίνω και σε άλλα για δουλειές. Έχει business. Κουράζομαι, ρε. Έχει business. Μεγάλωσες, Δίνο, τι να σε κάνω τώρα. Μεγάλωσες. Από 25 χρονών με κουράζουν τα ταξίδια. Σε κουράζω. Δεν μεγάλωσα καθόλου. Δεν τα θέλω καθόλου. Μεγάλωσα. Τα ταξίδια σε ξεκουράζουν. Δύο ώρες γυμναστήριο τραβάω. Δεν μεγάλωσα καθόλου. Ίσα. Το έχεις βάλει στη ρουτίνα, γυμναστήριο, τρικαλινό, φασαλινό, θα πεταχτείς μέχρι το Μούχαλι. Αυτά. Πας να πάρεις το χορηγό. Αυτά. Τυποποιημένα. Βάλε κάτι καινούριο ρε. Δουλεύω, κάνω διαφημίσεις, κάνω χορηγίες, κάνω αυτά. Εντάξει, ναι, άμα... αλλά δώσε λίγο quality στη ζωή σου. Τι το quality. Ποιότητα. Βάλε κάτι ωραίο να δεις, να ανοίξω ματάκι. Στο Τίσελδορφ τι ωραίο να δω ρε σίγουρα. Τώρα που θα πάμε θα το δεις. Τι να δω. Θα γυρίσει και τα θα... μούτρα του Παπαδόπουλου του Άβελ να δω. Τι να το δω. Ναι, αλλά να δεν θέλει εθνική. Τι να δω. Αλλά θέλεις να πάμε στο τι ξενοδοχείο. Τι να δω το ξενοδοχείο, το να δω τους παίκτες τώρα. Τα θες αυτά. Λοιπόν, έχουμε μια κορασίδα η οποία είναι μέσα σε ένα δίχτυ σήμερα. Όποιος θέλει από κάτω επικοινωνεί, σ' άρεσε. Τι έγινε τώρα, δεν έχει Ιησού Χριστός 40 μέρες. Βάζουμε γυμνές τώρα. Τέλειωσαν αυτά. Τέλειωσαν. Γίνεται τώρα κανονικά. Είμαστε... πάει το. Πάμε κανονικά. Χριστιανή Λίγη, δεν είναι. Σ' αρέσει αυτή η κορασίδα. Δεν μ' αρέσει. Μέτρη, ένα οχτάρι. Πέμπτη, εντάξει, οκ. Έχουμε βάλει και καλύτερες. Που λένε στον παρ, ούτε θα σε δει αυτή. Δεν πειράζει. Μην με δει, αν τη δω εγώ. Άμα τη δω εγώ, έγινε η δουλειά. Το θέμα εμείς να τη δούμε. Αυτή δεν πειράζει. Ούτε το καλαμάκι από το ποτό δεν θα δει. Δεν πειράζει. Τώρα σε δω, εσέ σου τι σε δω, ποιο σε δει. Να σε δω. Δεν έχω καμιά διάθεση. Έχω δύο συμμαθητές που θα δω απάνω. Θα δεις και συμμαθητές. Το Λιάβα και το Μασόν έχει ένα εστιατόριο. Το Λιάβα του Πανετολικού. Όχι, ένα κολλητό μου συμμαθητή μου από το Λύκειο. Κανόνισε και κολλητού. Γήπεδο θέλει να πάμε. Τους παίχτες στο ξενοδοχείο να δούμε. Γυμναστήρια θέλει να κάνει. Έχει βγάλει πρόγραμμα. Όχι, επειδή θες να πάει στον τύρο, δεν θα προπονηθώ εγώ. Προπονήσω εγώ σήμερα, θα κάνει ελεύθερη ζωή. Εγώ θα κάνω άλλα πράγματα. Με τις κοιλιές και τους κόλλους να είμαστε εκεί πέρα και καλά. Και άλλοι κοιλιές και κόλλους. Δεν θε. Εσύ ντρέπεσαι να βγει έτσι από τον αεθεράπη. Αμάν, πω, καλημέρα Μόναχο, ετοιμαζόμαστε. Θα πάει να δουν την εθνική αυτή τώρα. Κουλ, τι έχεις να πεις για τον. Τι να πω, για τον Κουμάρα αυτό, να τον Ινδό. Ο Κουμάρας ποιος είναι. Κουμάρα, ένας Ινδός. Βγήκε ένας Ινδός. Ινδός, και τι είπε. Ότι 18 Ιουνίου θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Στείλε τον Ατήλα του τραβήξει αυρομόξυλο τον Ινδό. Τον Ινδό. Που τρομάζει τον κόσμο. Κουμάρα. Άλλες 50 φορές καταστράφει ο κόσμος. Κοντά είμαι, σε δύο εβδομάδες, ούτε το Euro θα προλάβω. Ναι, ναι. Ινδός είναι. Άμα δει τον Ατήλα του Ταρδού, κάτι κατραπακέ, θα σε πω εγώ σε τον Ιδό να πούμε. Θα του τρώσει, λε χαρά. Γιατί έπρεπε τα πατεώνα να πούμε. Ναι, αυτού ήταν. Για τον Οστράδαμο λέγανε και αυτό απαταιώνα ήταν. Έλεγε 25 πράγματα, έπιανε ένα. Ποιο? Ο Νοστράδαμο. Έτσι λένε. Απλά επειδή θέλουν αυτοί οι προφητολόγοι να του φτιάχνουν λίγο χαρακτήρα. Του παραμυθάδε τώρα. Λοιπόν, Κινησάρα έχουμε κλασικά στο ανέβασμα του Παπαγιοργίου. Καλά, Βαραγιάννη, μη. Έχει στόφο, ωραίο. Έχει στόφο, δεν πειράζει. Θα πούμε και εμεί. Δηλαδή, αν είμαι χορηγό εγώ. Βαραγιάννη. Έχει και τη φωνή να πούμε. Ναι, βέβαια είναι σε. Σε παραμυθένια φάση να πούμε. Γιατί. Τώρα, νομίζω ότι θα μείνω μωρό να πούμε στον Άριο. Καλά, τώρα, δηλαδή, ναι. Άκου τώρα ο Βαραγιάννης τι συμπέρασμα έβαλε. Έκανε ο μωρόν δήλωση ναι. Και ο Βαραγιάννης κατάλαβε. Έτσι. Κατάλαβε ότι ο μωρόν θα παίξει και του χρόνου στον Άριο. Κατάλαβε. Τι. Ονειρεύτηκε. Λέει ο Άρης. Ο Άρης βρίσκεται σε μια περίπλοκη κατάσταση. Τώρα, μια που έχουμε λίγο χρόνο, α ξεκινήσουμε με Άρη. Ναι. Μόνο που λέει αυτό. Ναι. Ο Βαραγιάννης τον έχω καμιά 40-0 στα στοιχήματα. Ξέρεις γιατί τα χάνει. Γιατί βάζει πάνω απ' όλα το παδιλίκι του για τον Άρη. Εγώ είμαι πιο ψυχρό αίμα, το ταψιρίζω. Λοιπόν, άκου τι λέω μωρόν. Όχι. Ναι. Δεν ταψιρίζει. Σε ένα πρόεδρο έχει λεφτά, γι' αυτό δεν το ψηφίζει. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Εγώ του λέω τι θα γίνει τώρα. Ναι, λοιπόν, λέει ο μωρόν. Ο Άρης βρίσκεται σε μια περίπλοκη κατάσταση. Oh. Και μόνο που λέει περίπλοκη κατάσταση. Τελείωσε τώρα. Προβλέμα. Προβλέμα. Μόνο που λέει ότι είναι σε μια περίπλοκη κατάσταση είναι προβλέμα. Πώς βάζεις στο Facebook είμαι σε σχέση bear the way. Είναι πρόβλημα αυτό όταν είναι περίπλοκη. Λοιπόν,
Ο Άρης τώρα μπορούν να πάρουν χρήματα με μία μεταγραφή μου. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, και είπε ότι θα μείνει και του χρόνου. Τους λέει, παιδιά, τώρα αφού είστε μπερδεμένοι, πάρτε τα λεφτά και να ξερεμίσετε από μένα. Έτσι να γουστάρετε. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Οι επιθετικοί δεν ξεχνούν να βάζουν γκολ. Και άκου που κολλάει ο Βαραγιάννης τώρα εδώ πέρα. Οπότε ήθελα να επιστρέψω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Εδώ λέει αυτό που είπε, λέει, σημαίνει ότι θα είναι και του χρόνου μου. Εμένα. Το τελευταίο κομμάτι του το λόγου. Ναι. Εγώ του λέω το πρώτο κομμάτι του λόγου. Εγώ λέω όλο το κομμάτι είναι απλό. Ο άνθρωπος λέει, παιδιά, έχετε καλά, στο μωρό και εσύ τώρα. Ναι. Πρέπει να κρατήσετε τον Κωνσταντέλια, εσύ άστο μωρό. Ο Κωνσταντέλια, σε φίλε, είναι άλλη περίπτωση. Πέσαμε κάτι στο κουλιαράκι, εσύ άστο μωρό. Ο Κωνσταντέλια είναι άλλη περίπτωση. Ο Άρης Πέμπτος είναι ναι. Το πολύ πολλά βγει έκτος. Ναι, ωραία, και ο Πάου, άμα πουλήσει ο Κωνσταντέλια, θα φέρει Breathweight εδώ πέρα. Θα φέρει Λιβάγια, θα φέρει Πεχταράδες. Τι κάνει. Τι Λιβάγια. Γιατί Λιβάγια, δεν ακούς τι γίνεται από χθες. Άσε τι λένε. Όχι τι λένε, θα επιβεβαιώνω κι εγώ ότι ισχύουν. Δεν τα λέμε έτσι. Από χθες το είπαμε. Πουλήσεις... Το όνομα του Breathweight το είπαμε από χθες νωρίς. Μετά βγήκε το βράδυ, εδώ πέρα έγινε σούσουρο. Πάει να φέρει παίχτες πρωτοκλασσά τους από πάνω ράφι. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Να το αλλάξουμε. Λοιπόν, τώρα όμως είμαστε στον Μωρόν. Ο Μωρόν, ο οποίος κάνει διακοπές με τον Ματαρίτα στην Κωνσταρίκα. Έτσι. Στην Κωνσταρίκα κάνει διακοπές. Ναι. Χαϊβάνι, μεγάλο είναι. Γιατί Χαϊβάνι. Τι να. Τι... Όλοι Χαϊβάνια είμαστε εκτός από τον Γραπτόπουλο, έτσι. Πάει στην Κωνσταρίκα. Όλοι Χαϊβάνια. Πάει να δει Κωνσταρίκα, ρε φίλε. Δηλαδή πώς είναι το νησί. Ωραίο είναι. Γιατί δεν θα θες να παραδείξεις πώς είναι η Κωνσταρίκα. Δεν θα παραδείξεις πώς είναι η Αργεντινή, η Παταγωνία. Να δεις. Θα γυρίσει 8 με εδώ πέρα 10 μέρες. Δεν μπορεί να συνέλθει. Κάτσε και κοιμήσω μα, ρε φίλε. Βάλει και μια κάσα στο σπίτι. Κλείσει να και τέλος. Να πάει χαλάσει το έντερό μου πάνω στο έντερό. Το δέντρο θα χαλάσει. Ενώ εδώ που τρως τα γατιά και τα σκυλιά που από τα τέτοια δεν τα χαλά. Ρε φίλε, πότε. Το άλλο μου το μότο, η άδεια είναι ιερή, το έχει ασπαστεί. Τώρα θα πρέπει να ασπαστήσω τη ζωή. Θέλει, είναι μικρή και θα πρέπει να δούμε πράγματα, να φτιάξουμε πράγματα. Εμένα με ευχαριστούν άλλα πράγματα. Δεν με ευχαριστούν τα ταξίδια. Δεν σε ευχαριστούν τα ταξίδια. Δεν με ευχαριστούν τα ταξίδια, με κουράζουν τότε, το καταλαβαίνεις. Τι σε ευχαριστεί, ρε. Έχω ταξιδέψει 3 χρόνια μόνο το Αθήνα Θεσσαλονίκη που έχω κάνει. Δεν είναι ταξίδι αυτό. Αυτό δεν είναι. Όχι. Ταξίδι Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μόνο αυτό που έχω κάνει. Αλλάζω πόλη εντός συνόρων. Φτάνει. Δεν θέλω να ταξιδέψω κι άλλα 5 χρόνια. Τώρα με βάλετε εδώ με το ζόρι να ταξιδέψω. Δεν μ' αρέσει να πούμε. Κοίταξε, όταν θα γυρίσουν θα λέει πότε θα πάμε στο επόμενο. Τι μη βρε, αφού είναι και τα ίδια κάνεις. Ξετρελαίνεις και μετά. Πότε θα πάμε στο επόμενο ταξίδι στη Γερμανία. Σου είπα εγώ ποτέ για ταξίδια τόσα χρόνια. Όχι, δεν μου πες. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να αναθεωρήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα με το Μωρόν. Ας το Μωρόν. Κάτσε, είναι θέμα. Πες μας τα δικά σας τώρα. Θα πουλήσετε όλους τους παίκτες τώρα. Το Μωρόν έπιασες τώρα. Ποιος θα πουλήσει. Το Φουκαρά τον Άρη έπιασες. Ποιος θα πουλήσει. Θα πουλήσετε τους παίκτες. Πού το ξέρεις. Για τους πουλήσετε. Όχι. Δηλαδή θα πάρει ο Σαββίδης παιχταράδες και θα κρατήσει. Όχι, να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα τρία πιο καυτά ονόματα στην ηλικία που πάνε βαθιά. Δεν θα πουληθούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προτάσεις. Δεν υπάρχουν προτάσεις. Για τον Κωνσταντέλια ήρθε μια πρόταση, όχι ιδιαίτερα καλή για τον ΠΑΟ, αλλά λένε ότι. Δηλαδή όλοι οι παιχταράδες σας, δηλαδή τρεις παιχταράδες. Μια Σάλτσμπουργκ, δηλαδή τρεις παιχταράδες, μια Σάλτσμπουργκ είναι μόνο. Μπορεί να φύγουν και άλλες ομάδες στην πορεία. Δηλαδή πρόσεξε τι θέλει να κάνουμε τώρα εδώ, απίθανος. Να μιλήσουμε για το αν θα πουλήσουμε και πότε, ενώ για τους παίχτες που είναι να έρθουν τώρα. Η τάση ποια είναι, πουλάω και αγοράζω. Ό,τι θέλουν οι τάσεις. Για αγοράζω και δεν πουλάω. Όχι, πουλάω. Άμα θες να μεγαλώσεις σαν κλαμπ, πουλάς. Α, τι λες. Τι λέω. Θα πουλήσει και ο Καρυμπίδης, μεγάλο κλαμπ. Ο Άρης όμως πουλάει αναγκαστικά. Και όπως και σε τι τιμή πουλάς είναι το θέμα. Εσύ τι πουλάς αναγκαστικά. Όχι. Και τότε μην πουλάς. Ναι, αλλά μα έρθουν 20 εκατομμύρια, δεν πουλήσεις. Τρελός, ρε. Γιατί το Καρυμπίδης θα τον πουλήσει. Κόψω χρονιά να τον πάρουν τον Μωρόν. Θα δούμε πόσο. Θα δούμε πόσο. Εσύ πόσο θα τον πουλούσε τον Μωρόν τώρα πια που το συζητάμε. Πόσο θα τον πουλούσε τον Μωρόν. Ναι, πόσο. Ξέρω εγώ, κάνα 2,5 να μην τον πουλήσω. Μόνο. 3. Πρώτο σκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος, τα 30 με 20 τόσα γκολ. 7, 6, πόσο. Εγώ θα τον πουλούσα τουλάχιστον 5-6. 5 εκατομμύρια. Τουλάχιστον 5. Μάλιστα. Άμα το δώσω 3, νομίζω ότι είναι ψηλό κοψοχρονιά. Είναι ανάλογα, ρε φίλε, και πόσο πουλά. Δηλαδή, άμα έρθει μια πρόταση για τον ΠΑΟΚ 20 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια, εσύ δεν θα τον πουλούσε. Μάλιστα. Ποιο είσαι, η Ρεάλ Μαδρίτη είσαι. Θα πάρει, θα δώσει, θα φτιάξει, θα ξαναγοράσει. Εσύ θα πουλήσετε χωρίς 20 εκατομμύρια. Τι χωρίς 20. Κάτω από 15 το πουλήσετε το 20. Λες εσύ. Καλά, εσύ ναι. Λες τα θέλω. Συνέχεια λες τα θέλω. Καλά, και δεν μάθουμε και, διασύρες, δε μάθουμε και ναι. Το πραγματικό αριθμό. Γιατί δεν το μάθουμε. Μια χαρά υπάρχουν όλα τα νούμερα. Άσταρε. Όλα τα νούμερα υπάρχουν καταγεγραμμένα. Άσταρε, καταγεγραμμένα. Πλέον ζούμε στην εποχή όπου δεν κρύβεται κάτι. Σοβαρά, όλα. Τι ναι. Θες. Όλα. Ακριβώς με τις χιλιάδες. Με νούμερα, ναι. Τι αύξηση με το κεφαλαίο έκανε ο ΠΑΟ. 12 τώρα πόσο έκανε, κάπου εκεί. Άρα έχει ζημιά 13 εκατομμύρια. Είχε, ναι. Μάλιστα. Τώρα, άλλα δεν είναι μία ή άλλη που λέω σαν βίντεο, βάζει από την τσέπη το κόμμα. Ακόμα ναι. Μάλιστα. Του χρόνου όμως, άμα πει ο Μίλος, μπορεί να είναι συν. Συ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ θα δηλώσει ποτέ συν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Για να σου πω κάτι, θες να σου πω κάτι. Για πες μου να μάθω.
Απολογιστήρια δηλαδή. Εφόσον έχω τον Ιβά Σαββίδη, εμένα ο μέσος οπαδός του ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρουν τα λογιστικά. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να παίρνει πρωταθλήματα. Καλά, και με τον Πατατούδη δεν σε ενδιαφέρει. Όχι, εκεί με ενδιαφέρε. Δεν σε ενδιαφέρει. Εκεί με ενδιαφέρει γιατί δεν είχα στον ήλιο μήλα. Και, δεν, και ο κόσμος έβαζε και το στέρημά του, έπαιρνε πράγματα. Ναι. Αυτά τα λογιστικά στα τρέξει όπως θέλει ο Ιβάν Σαββίδη και η Κοντζάρβαρα, το φέρνουν στα ίσα. Εμένα με Ιβάν Σαββίδη με ενδιαφέρει η ομάδα. Να φέρνει και μια πληροφορία. Να δώστε και μια πληροφορία τώρα. Ποιο θα αντικαταστήσει τον Καγκάτση τώρα. Δεν ξέρουμε. Έμαθα για την Κοντζάρεβα. Γιατί πα μόνο. Ό, η Κοντζάρεβα είναι η αρχόντισα των λογιστικών και των οικονομικών θεμάτων. Τι είναι. Τώρα θα πάει στην Πορτογαλία. Ο Αλίτη ποιο είναι. Τι ποιο Αλίτη. Την αρχόντισα και τον Αλίτη. Δεν ξέρω για τον Αλίτη. Για. Τώρα θα πάει στην Πορτογαλία για να τελειώσει την μεταγραφή του ΜΕΙΤΕ. Αυτή θα πάει τώρα. Έχει ένα φόρουμ εκεί κάτι κιόλα. Πε μα τώρα δήλωση. Τι δήλωση. Τι να φορεί. Δηλαδή κάθεσαι και ασχολείσαι με ένα θέμα το οποίο θα είναι επίκαιρο σε δύο μήνε που θα φύγει ο Καγκάτση. Και εδώ καίγεται ο κόσμος, έχουν, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε Καμαρά, είναι κοντά σε Λιβάγια, πάει να φέρει τον Μπρέθκουιτ. Γιατί το κάνεις αυτό? Νομίζεις θα πουλήσει περισσότερο η γκρίνια σου από τα ονόματα τα οποία έχουμε εδώ πέρα, απτά που επιβεβαιώνονται από τον ΠΑΟΚ. Τι λες τώρα, θα πουλήσουν τα ονόματα ή γκρίνια? Αυτά σε έβραν πρώτο. Γκρίνιαζες, με τον ΠΑΟΚ δεν μπορούμε να έρθουμε. Όταν έχει χαρές δεν μπορούμε να έρθουμε πρώτοι. Πάρ την πρωτιά τώρα. Πάρ την πρωτιά στο κεφάλι με ΠΑΟΚ πρωταθλητή για να μην ξαναμιλήσει. Δεύτερη είστε. Όχι, δεν είμαστε καθόλου δεύτεροι. Πρώτοι είμαστε, τα είδα κι εγώ. Δεύτερη. Άστα τώρα τα σουξου μουξου. Πάρ την πρωτιά στο κεφάλι με ΠΑΟΚ πρωταθλητή για να μάθει να μην πουλά τρέλα στο λαό. Γιατί θες τώρα να με εκνευρίσεις. Δηλαδή λες στον κόσμο ότι το ραδιόφωνο μας εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ. Όχι, εσύ έλεγες ότι δεν εξαρτάται και ότι μάλιστα. Με ΠΑΟΚ μόνο με γκρίνια πουλάς. Παιδιά, βγάλετε τις σημαίες του ΠΑΟΚ. Σε επιβεβαιώνω με νούμερα ότι και με χαρές πουλάς. Κακώς έχεις την ελληνική σημαία έξω. Γιατί? Βάλτε του ΠΑΟΚ. Ό,τι θέλω θα βάλω. Εντάξει. Ό,τι θέλω θα βάλω. Άμα εξαρτάται. Όπου μύρλα γκρίνια. Άμα εξαρτάται τα νούμερα του ραδιοφώνου. Όπου εμινόπαυση. Αν πάει καλά ο ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί. Κινητή εμινόπαυση θα πάει η Γερμανία. Αχ, καλέ. Φώνα 10 φορές ΠΑΟΚ να πάνε τα νούμερα πάνω. Όχι, κράξε 10 φορές με το Στανιό μήπως και πικανεύει. Κράξε εδώ μωρέ. Όπω ζαλούρα, θα κάτσει το αεροπλάνο στην άλλη πλευρά. Δεν σε θέλω, με γκρινιάζει. Τι είναι αυτό, ρε. Δεν συσμαζεύτε τον. Κουνάει το κεφάλι ο Καζαμπάκας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για να δούμε την επικαιρότητα, η οποία δεν είναι ποιο αντικαταστήσει τον Καγκάτση αυτή τη στιγμή, σίγουρα. Είναι η απάντηση του Σάρη, που μάλλον έρχεται σήμερα. Είναι τα 5 που ζήτησε μπροστά ο Τσολάκης και τα δίνει όλο ο Ολυμπιακός για τον Ελκαμπή. Είναι ο Μπρέθουαιτ και ο Καμαρά, όπου σύμφωνα με το Africa Food κλείνει μέσα στην εβδομάδα στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ποιος είναι ο Μπρέθουαιτ, τι θα γίνει με το θέμα του Center Four και του Λιβάγια, το οποίο σήμερα η Metrospor έχει σε περίοπτη θέση. Και καθόμαστε συζητάμε τα λογιστικά του ΠΑΟΚ. Ρε μπατσούκα που θες, που θα έλεγε και ο μπάρμπας μου. Λοιπόν, τώρα, η πιο εκρηκτική ταινία του σύγχρονου σινεμά βρίσκεται στην Nova. Το Oppenheimer, η ταινία που απέσπασε 7 Oscar αλλά και πολλά ακόμα βραβεία, κάνει πρεμιέρα 16 Ιουνίου. Απολαύσε τον Κίλιαν Μέρφη σε μια συγκλονιστική ερμηνεία που του χάρισε το Όσκαρ του πρώτου ανδρικού ρόλου. Δείτε τη συγκλονιστική αυτή ταινία αλλά και πολλές ακόμα συναρπαστικές πρεμιέρες με τα προγράμματα Aeon Plus. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Εσείς επικοινωνείτε Facebook Μετρόπολης κάτω από την κορασίδα που είναι μεσοδείκτη. Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Έχουμε βάλει τα καλά μας και ετοιμαζόμαστε για Ντίσελντορφ. Τώρα Σμαράγδα Μπασάκου με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μας το ζητήσατε και γίνεται πράξη το Metropolis 95 και 5 και το metrosport.gr παρέα με το ευλογημένο νηστίσιμο. Ταξιδεύουν στο Düsseldorf της Γερμανίας για ένα εξάωρο ραδιομαραθώνιο ανήμερα του αγώνα της εθνικής μας με τη Γερμανία. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιώργος Μπούζος και Νίκος Κουλιανός σας περιμένουν όλους από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημεράκι την Παρασκευή στο Martinis Coffee and Drink πρώην Κάλα, σε έναν επανάληπτο pre-game show του αγώνα Γερμανία-Ελλάδα. Όλη η ομογένεια στο πόδι με την ευγενική χορηγία του ευλογημένο νηστίσιμο. Ευλογημένο νηστίσιμο, αγαπημένο και πολυβραβευμένο κομμάτι της ημέρας σας. Δεν είναι τυρί, είναι ευλογημένο. Καλημεράρες παντού, στα 45 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ θα πάμε μέχρι και τις 10 και πάμε Ντίνο να ξεδιπλωθούμε. Και λέω να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ.
Γιατί έχει πάρα πολύ. Πούλα πάω αφού βγήκαμε. Έχει πάρα πολύ ζουμί. Τώρα εσύ θες να πουλήσεις τρέλα, ξέρω. Θες να τριγκάρεις. Αλλά όταν είναι στο προσκήνιο ονόματα, ναι, όπως ο Λιβάγια, ναι, όπως ο Breathwaite, όπως ο Μαντί Καμαρά. Αυτός τώρα δεν είναι καλό να έρθει. Ποιος? Ο Breathwaite. Επειδή έστειλε στο Βαραγιάννη ένας Αριανός από τον Μπορντό. Όχι, επειδή τον... πρέπει κάθε μεσημέρι να τον αναφέρω κόκκινο. Α, εμένα μου το σήλαν. Θες τώρα να δω πώς θα το λέει τον Breathwaite. Ναι, οκ. Okay. Breathwaite. Λοιπόν, όταν είναι τέτοια ονόματα στο προσκήνιο, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν κάνει πολύ σοβαρή προεργασία. Έτσι, χάρτελ. Καλά, εντάξει τώρα, σας τα λένε αυτά για να πουλήσουν τους άλλους και να μην κλαίτε. Ποιους άλλους? Αυτούς τους πιτσιρικάδες. Κοίταξε, τους άλλους, να σου πω κάτι, εγώ δεν θα κλάψω αν τους πουλήσουν στη σωστή τιμή. Δηλαδή, αν πουλήσουν. Είσαι λογιστής, πάει πάνω. Όχι, ρε φίλε. Είσαι οπαδός ή λογιστής? Όλα είμαι. Απ' όλα. Απ' όλα, απ' όλα είμαι. Ναι, απ' όλα. Είμαι και δημοσιογράφος, είμαι και οπαδός, είμαι και λογιστής, είμαι και. Μην μπερδέψεις τους ρόλους, μάλλον. Όχι, ο δημοσιογράφος με τον οπαδό. Όχι, όχι. Τα έχω διαχωρίσει αυτά μέσα μου εδώ και χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, αν τον πουλήσει ο Κωνσταντέλια μια πρόταση 20 εκατομμύρια, δεν μπορεί να πει κάτι. Ναι. Τι να πει. Θα είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ. Ρεκόρ, τι να κάνει δηλαδή. Δεν είναι μια μετα... Άλλο ένα χρόνο. Εάν ο παίκτης θέλει να φύγει, το χειμώνα. Πάρε 1,5 εκατομμύριο μισθό. Με το ζώο, το κρατάς. Θα πάρει 1,5 εκατομμύριο μισθό και να μείνει. Ναι, εδώ έχει να κάνει γιατί με το θέμα του παίκτη. Άμα πάρει ένα 200, ένα 300 για ένα χρόνο ή του κάνει ένα συμβόλαιο για 3 χρόνια. Θέλει χρόνια. Να μείνει άλλο. Μπορεί να θέλει να πάει εξωτερικό, ρε φίλε. Γιατί να πάει στο εξωτερικό. Αυτό δεν το λες. Εσύ το λες γιατί αυτό μπορεί να θέλει να πάει. Βγάζετε το παιδάκι ότι. Όχι, κάνει. Είναι τι θέλει. Ενώ θέλετε εσείς να το πουλήσετε, φταίει το παιδάκι τώρα. Όχι, άμα θέλουμε να το πουλήσουμε, θα είχαμε βγάλει τελάλι. Και στα 12 και στα 13 που ήρθε η πρόταση, μάλιστα, θα λέγαμε φύγε. Ναι. Αν θέλαμε να τον πουλήσουμε. Εκεί καταλαβαίνετε. Αν θέλετε να τον κρατήσετε, πάντως του κάνετε ένα συμβόλαιο επέκταση, του δίνετε και ένα 200 και τον κρατάτε. Λες εσύ τώρα. Εγώ λέω έτσι λέει. Δεν λέει. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν οι παίκτες θέλουν. Άμα θες να μπει Champions League, ξαναπάρει πρωτάθλημα να το διεκδικήσει, του κρατάς αυτούς. Άλλο ένα κοίταξε, χρόνο. Το Champions League και το πρωτάθλημα είναι κάτι μακροχρόνιο. Δεν ξέρω, μπορεί να φτιάξει καλύτερο. Ο πρόεδρος δεν έχει λεφτά να δώσει γιατί έχει κάποια λοιπόν, κοντά. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει λεφτά και capital, γιατί ο πρόεδρος είναι capital. Δίπλα στην ομάδα. Λοιπόν. Πρωτοσέλιδο σήμερα και επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε και από χθες και προχθές. Μπράβο, ρε Μάγκες. Ποιο? Αυτό που διαβάζω εκεί. Άπαξαν 10.000 ευρώ. Διάρρηξη στη Μητρόπολη Κηφισιάς. Μπράβο, ρε Μάγκες. Είχαν στην Κηφισιά και 10.000 ευρώ στο παγκάρι και τα ψήρισαν οι άλλοι. Γρήγορα χώθηκαν. Μπαμπα, ψηφινόζει. 10 χιλιαρικά και από τη Μητρόπολη. Και ευλογημένα να είναι. Ναι, τέχνο μου, ναι. Λοιπόν, Μάρκο Λιβάγια είναι ένα παίκτη ο οποίο τον θέλουν στον ΠΑΟΚ γιατί. Πόσα θέλει. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Α, το Λιβάγια το ξέρει. Είναι. Όχι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Δηλαδή εσείς θα πληρώσετε παίκτη. Περίμενε, βρε. Μάλιστα. Περίμενε. Να δεν μάθουμε. Δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, ο Λιβάγια έχει συμβόλαιο με τη Χάιντου. Oh. Αλλά ο ίδιος λέει: εγώ φεύγω. Mm. Και επειδή ο Λιβάγια είναι στο Χάιντου, κάτσε σαν ένας μικρός θεός, μπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή πήγα το καλοκαίρι, είδα τι γίνεται. Χάιντου, τι κατηγορία είναι. Τι επιπέδου ομάδο είναι δηλαδή. Είναι η δευτεροτρίτη της Κροατίας. Είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ και μετά είναι η Χάιντουκ, η Ριέκα, αυτές είναι. Μάλιστα. Είναι ομάδα με λαό. Θέλει άλλο. Όχι, έχει συμβόλαιο. Όχι, όχι. Καμιά ομάδα τον θέλει άλλο. Δεν ξέρω. Εγώ αναφέρομαι στα του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ποιο είναι ο παίκτη. Ναι. Ξέρουμε ότι είναι παιχτάρα, ξέρουμε ότι έχει προβληματικό λίγο χαρακτήρα. Αλλά αυτό έχει να κάνει πάντοτε με τα αποδυτήρια και τον προπονητή. Ναι. Πώς θα τον κοντρολάρει. Ξέρουμε ότι παίζει σε δύο θέσεις. Ναι. Κράτα το αυτό. Τι θέση παίζει δύο. Παίζει φορ, παίζει και στάκρα. Στα αριστερά. Φορ παίζει, αλλά βγαίνει στα άκρα μόνο του. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ταιριάζει στα θέλω του προπονητή μας. Από ό,τι ξέρω. Πόσα τάλανα τώρα. Από ό,τι ξέρω, αυτό που δουλεύει τη μεταγραφή και τον θέλει πολύ είναι. Και έχει πάρει και το και του Λουτσέσου. Ναι, παιχταράς, οκ. Okay. Είναι ο Γιώργος Σαββίδης. Άσε ρε. Αυτό λες Γιώργος Σαββίδης και Λουτσέσκου, μην τα λες ότι τα έχουν καλά, δεν σε πιστεύει κανένας. Εγώ είπα αυτό το πράγμα τώρα. Είπα αυτό το πράγμα τώρα και δεν. Θα συνεργαστεί ο Λουτσέσκου με τον Γιώργο. Είπα αυτό το πράγμα αν τα έχουν καλά ή όχι. Άλλο είπα. Δεν γουστάρει να το βλέπει τον Γιώργο Λουτσέσκου. Άλλο πράγμα είπα εγώ. Εγώ είπα άλλο. Εσύ τώρα θες να πεις το δικό σου. Άσχετο με αυτό που λέω εγώ. Θέλω να πεις το δικό σου. Γουσταρίζονται δηλαδή αυτοί. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνεται σωστά η δουλειά. Μάλιστα. Τι, γιατί εσύ γουσταρίζεσαι εδώ, ξέρω εγώ, με τον Μπούζο. Γουσταρίζεσαι με τον Κλαδά. Γουσταρίζεσαι, λέω τώρα ονόματα. Γουσταρίζεσαι με όλους. Συνυπάρχετε και είστε μαζί. Και κάνετε μια δουλειά. Τι κάνουμε εγώ τώρα. Εγώ εδώ είμαι αναγκαίο κακό. Άσε με εμένα. Αναγκαίο κακό. Ωραία. Και ο Λουτσέσκου μπορεί να είναι αναγκαίο κακό κι αυτό. Μάλιστα. Και αυτό μπορεί να είναι. Χαίρεται όταν μιλάει με τον Γιώργο. Βρέω τι θέλει να κάνει. Όχι, θέλω να κάνει. Μιλάει μαζί του γι' αυτό. Ναι, και εσύ μιλά. Γαρίδε ρουφούσε. Έλα. Ναι. Και εσύ μια χαρά τι γαριδούλε. Θε να πούμε τι μα είπε για τον Γιώργο δηλαδή. Όχι, δεν είναι του παρόντος. Να μην το πούμε. Ναι, λοιπόν. Μαζεύτε τον. Έχει πάθει κλονισμό ταξιδιού, λέγεται αυτό. Έχει ετοιμάσει για ταξίδι, έχει κλονιστεί το είναι του. Θα ανακατευτεί η καθημερινότητα, η ρουτίνα του. Α, καλέ γουτσου γουτσου.
κρέμα στις 9, στις 12 φρουτόκρεμα στη μία τουαλέτα. Θα φύγει στο εξωτερικό, μα έχει ζαλίσει μια εβδομάδα. Η καθημερινότητά ναι. μου είναι πολύ. Ναι, πιο... γυμναστήριο, τρικαλινό, φασανό, χορηγού, ράδιο, γυμναστήριο, ύπνο. Αυτό. Πάνε κάνε κάτι άλλο. Κάνω κι άλλο. Τι κάνει δηλαδή. Ό,τι γουστάρω κάνω. Αλλά... πρέπει να πάω σε άλλη πόλη να τα κάνω δηλαδή. Σε άλλη χώρα. Να δει ρε εγώ, δεν είπα να κάνει. Να δει. Δεν θέλω να δω. Να πάει να γνωρίσει. Το προμοντήσελ, δεν θέλω να το δω. Από τις ωραίες πόλεις στη Γερμανία. Τι έχει. Είναι από έτσι μου είπα. Δεν θέλει. Το έχω δει. Δεν, α, δεν το είδε. Δεν έχω πάει. Και εγώ μα εξητάρωμαι τώρα. Έχει είμαι... παραλία σαν την Περέα να βλέπω. Δεν έχει παραλία το Ντίσσελντορφ. Εξητάρωμαι και μόνο με την ιδέα του αγνώστου. Δηλαδή θα πάμε κάτι καινούργιο. Με καμιά γυναίκα με 50 νούμερο παπούτσια και τη σα χειμώνα. Μπορεί να δούμε και αυτό. Ναι, και να δούμε εδώ να σχολιάζουμε. Έχει κάτι τραβεστή σαν τον Παράβα είναι να πούμε. Πήγε στην κολονία, είδε τον τραβεστή, τον κουβαλάει 40 χρόνια αυτό. Ήταν κάτι τραβεστή σαν τον Παράβα ήταν. Είχε μουστάκι όμω. Λοιπόν, λιβάγια Χριστέ μου. Το χειρίζεται ο Γιώργο Σουσαβίδη από τον Γιώργο. Να σε ανησυχεί. Μα, κοίταξε και τον Τάισον ο Γιώργος τον έφερε. Για να λέμε ότι ισχύει. Τον Τάισον ο Γιώργος τον έφερε. Πώς τον? Τον Τάισον ο Γιώργος Σαββίδης τον έφερε. Η οικογένεια Σαββίδη. Δηλαδή ο Γιώργος τον πληρώνει. Φυσικά και τον πληρώνει ο Γιώργος. Ναι. Αλλά τον Τάισον τον έφεραν η οικογένεια Σαββίδη. Η μάνατζερ δηλαδή. Το επιτελείο εκεί που ποιο είναι το επιτελείο, ποιοι είναι εκεί. Δεν τα ξέρω τα παιδιά. Δεν τα ξέρω. Εσύ ξέρεις ναι, τι νούμερο χτένα έχει ο κουρέας που κουρεύει τον. Δεν είναι το θέμα μας αυτή. Μπορεί να τους ξέρω όντως. Μπορεί να τους ξέρω, αλλά δεν θέλω να αναφέρω. Δεν θες. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Όχι, δεν μου είπε κανένας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τους αναφέρω. Μην το πεις. Λοιπόν, επιτελείο είναι εντάξει, οκ. Εσύ το Λιβάγια θα τον έπαιρνε. Ναι, θα τον έπαιρνα. Αν μείνει ελεύθερο, αυτό παλεύει τώρα να πάρει την ελευθέρα. Πώς να... θα πάρει την ελευθερία δηλαδή. Αφού τσακώθηκε, μάλωσε με αυτούς εκεί πέρα. Ναι. Τρελάθηκε. Πήραν το πρωτάθλημα, τον έβριζαν. Οι... ναι. Γιατί σου λέω, τον έχω σαν μικρό και θεό. Τι λέει, δεν γουστάρω να παίξω. Φτάνει, λέει, έπαιξα τρία χρόνια. Κάτσε στην κερκίδα ένα χρόνο, να σε πω εγώ. Δεν θα τον αφήσω, είναι Λιβάγια. Γιατί... σου λέω, είναι σαν ένα μικρό θεό στο σπίτι. Τι θεό, δεν έχει θεό, υπάλληλο είναι. Για να σου καταλάβει. Δεν έχει θεό. Υπάλληλο είναι. Θεό, να σου πω έχει κάνει συμφωνία. Θε να μείνει ελεύθερο. Όχι, θα πάρουμε λεφτά από τη μεταγραφή. Δεν ξέρω τι θα πάρει, αλλά εγώ ξέρω ότι όσο είναι ο μοναδικό παίκτη πάνω στο σπίτι. Γιατί τα ρώτησα και τα άμαθα, όπου είχε ποσοστά μεταπόληση από τις φανέλες που πουλούσα στην μπουτίκο παίχτης. Δηλαδή πουλούσες μια, πουλούσες μια φανέλα μου Λιβάγια το 20% σε μένα και το πήρε. Ναι. Και στο γήπεδο ξέρεις πόσες φανέλες είχε. Ναι. Είχε 33.000 κόσμο. Ένας λόγος παραπάνω, μην ξέρεις πόσες φανέλες ένας είχε. Ένας λόγος παραπάνω ναι. να μην τον αφήσω ελεύθερο. Αφού θέλει, τσατίστηκε, έφυγε. Λέει, δεν ξαναπέζω εσά. Έφυγε. Τρελάθηκε. Μείνε στα αποδυτήρια και στην κερκίδα, θα πληρώνεσαι και ναι. θα στην κερκίδα. Αυτό τον έκανα εγώ. Στο Split Pauk είχε 33.000 κόσμο. Ναι. Ξέρει πόσε φανέλε είχε το γήπεδο. Πόσε. 33.000 φανέλε Λιβάγια. Ωραία. Για να σου καταλάβει ότι ο άνθρωπο είναι σαν το Μέση εκεί. Φέρτε να φέρτε να το τρελάθηκε, τα πήρε στο κρανίο. Φέρτε να να μην παίξει παραδείγμα, θα τραβήξει από λοιπόν, ναι, εντάξει, okay. Για φέρτε να μην παίξει. Όμω. Φέρτε να εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, γιατί καλά που θα πέρασε. Ένα όνομα Λιβάγια επομένω. Είναι στο κάδρο. Μαγκές δηλαδή και τέτοια. Κάνει είναι λίγο ναι. αλανάκος. Φέρτος τώρα αυτό που λέω εδώ ένα χρόνο. Το κάνει... να δεις να το ξεμαγκέψω εγώ το Λιβάγια. Δεύτερο όνομα ναι. επιθετικού που παίζει και αυτό στα πλάγια. Γιατί ο Πάκο από ό,τι αντιλαμβάνουμε πάει να πάρει παίχτη γκολτζή. Ο οποίος όμως έχει έφεση να παίζει και στα αριστερά. Εκεί που υπάρχει ένα κενό. Κενό υπάρχει. Υπάρχει κενό, είναι μόνο Τάισον, δεν έχω άλλο αριστερό. Ο Κωνσταντέλης παίζει. Εκεί έκανε τον κόλλο Κωνσταντέλης. Ο Κωνσταντέλης παίζει στο 10 συνήθως. Συνήθως παίζει αριστερά όμως. Ναι. Μπορεί να λέει πράγματα. Θα τον πουλήσουμε τώρα, εντάξει. Θα φτάσουμε και στο Κωνσταντέλια. Θα πάμε, βρε. Θα πάμε. Εντάξει. Θα πάμε. Λοιπόν, πάμε στο Μάρτιν Μπρέθουαϊτ, ο οποίος φέτος αγωνίζεται στην Εσπανιόλ. Έχει βάλει 22 γκολ. Αλφαεθνική. Β' Εθνική. Β' Εθνική. Ανακαίνιση στην επανομή. Στην επανομή. Βέβαια, εδώ έχουν έρθει από Β' Ισπανίες παιχταράδες και έχουν κάνει θράψη. Πόσο ετών είναι αυτός? Λοιπόν, είναι 32 ο Μπρέθουαϊτ. Oh. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί εγώ έχω μάθει ότι δεν πολύ θέλει η οικογένεια Σαββίδη παίχτες πάνω από 30-31 χρόνια. Ραπτοπουλίζουν. Ναι, δεν πολύ θέλει. Γιατί να θέλει, δηλαδή. Βέβαια, ο Τάισον ήταν μια εξαίρεση για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Ο Μπρέθουαϊτ που πριν από μερικά χρόνια έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, βέβαια, να πούμε. Έτσι. Είναι τέτοιου επίπεδου παίχτης. Εάν η Εσπανιόλ. Και ο ίδιος ήταν προπονητής της Ακαδημίας. Ναι, όχι, εντάξει. Γέλισε τον Άριο Φελός. Εάν η Εσπανιόλ, εδώ τώρα υπάρχει και το Ζουμί. Και από ό,τι έμαθα, ο Ζήσο Βρίζας ήδη πήγε Βαρκελόνη για να συζητήσει το θέμα. Μόνος του πήγε. Μόνος του. Μάλιστα. Γιατί με ποιον άλλο ήθελα να πάω. Δεν λέω. Ναι. Η Μαρία Γκονζαρόβα έχει πάει Πορτογαλία για να κλείσει το θέμα του Μαντίκα, του Μεϊτέ. Έτσι. Για να σε προλάβω σε απαντήσεις. Θα πληρώσει. Ναι, ο Πάκ θα πληρώσει εκεί. Κοντά στα 2 εκατομμύρια θα τα δώσει. Ναι, ωραία. Κάπου εκεί. Λοιπόν, ο Μπρέθουαϊτ πάντως, εδώ υπάρχει μια διαφορά, ένα λεπτό ζήτημα. Για να μπορέσει ο Πάκ να τον πάρει, διότι ανήκει στην Εσπανιόλ μέχρι το 25. Ναι. Θα πρέπει να μην ανέβει η Εσπανιόλ. Η Εσπανιόλ παίζει μπαράζ ανόδου με τη Χιχόν. Εσύ δεν θες να ανέβει. Δεν θέλω.
Αν δεν ανέβει, υπάρχει buyout στον παίχτη 600 χιλιάρικα. Τα δίνεις κράξεν Εσπανιόλ και τον παίρνεις στον παίχτη κατευθείαν. Τα 600 είναι τίποτα, έτσι. Για σας, ναι. Ναι, είναι τίποτα 600 χιλιάρικα buyout για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Αυτά για τον Μπρεθουέιτ, ο οποίος φέτος έχει 22 γκολ. Τι ύψος έχει? 1,79, κάπου 78-79. Δεν είναι ψηλός. Δεν το λες και ψηλό. Παίζει όμως και αριστερά. Το μάνο της Ισπανίας θα πάρει. Δεν ξέρω αν είναι μάνος. Παίζει και αριστερά, παίζει και φορ. 22 γκολ. Θα πάρει το μάνο τώρα αυτός. Δεν σ' αρέσει ο Μπρεθουέιτ. 1,79. Φορ. Φορ, ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πόσο ύψος έχει ο άλλος ο δικός μας? Ποιο είναι τώρα φορ? Ποιο, ο Χουσαμάτα? Δηλαδή, τι θες μπάσκετ να παίξει? Τι άστα. Μπάσκετ να παίξει. Μπάσκετ θέλει να παίξει. Το πρωτάθλημα το πήρε με δύο ψηλό πήρε την κεφαλιά. Ποιο ήταν ψηλό? Ο Σαμάτα. Να το κρατήσουμε. Με τον Σαμάτα γιατί πήρε την κεφαλιά. Για μπάσκετ. Να το κρατήσουμε. Γιατί εσύ δεν παίζει μπάσκετ. Χωρίς φορ, χωρίς φορ παίζει. Χωρίς φορ δεν θες φορ, δεν φέρνει. Σε μέλεγε. Τώρα έγινε ψηλό τώρα ξαφνικά. Σου λέω. Δεν παγάσα από πού θα σε πιάσω. Σου λέω τον γκολ που βάζει. Πήδηξε ο ψηλό. Είναι αρματερό. Και ο Κατραχάλ με 1,73 πήδηξε 3 μέτρα και βάλε γκολ με τη ρά. Δεν χρειάζεται σε ψηλό. Και εσύ θε να πήδηξε 80 ακόμα μια χαρά σα μιλάμε. Εντάξει, είμαστε αλματεροί. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι εραστή με 39 είναι μόνο παπούτσι. 42,5. Άστα, θα το μετρήσω εδώ. Έλα, εδώ να τα βάλουμε κάτω. Έλα, τα βάλουμε. 42,5, 43. Είπαμε, ξεκινήσαμε για πολυόροφο και βγήκαμε με τρισόγιο. Άκου τώρα τι αχαρλάτη στο σώμα έχει. Κοντό 1,65, 1,43 είναι μόνο παπούτσι. Μιλάμε τώρα. Αν το κάνει να το ζωγραφίσει, έχω ρίξει γέλιο όταν το είπε πρώτη φορά που είτε στο Μπούχαλη. Αυτό, πώς το είχες πει, αυτό ξεκίνησε για να γίνει πολυόροφο. Και εν τέλει έμεινε στο ισόγειο. Έτσι. Oh. Φτιάξε με, κάνε δύο χιονόμπαλες. Κάνε. Κράξε. Οκ, μαζί σου λοιπόν. Αυτά για τον Μπρεθουέιτ. Αυτά για τον Λιβάγια, όπου είναι και οι δύο. Σωστό, Χασο. Ναι, με έκανε ένα κύκλο. Σαν χιονάνθρωπο με έχει κάνει. Με ζωγραφίζει τώρα, παιδιά, να ξέρετε. Είναι και οι δύο στο στόχαστρο. Τώρα δεν ξέρω αν καταφέρει και του δύο. Το ρεπορτάζ από την Αφρική αναφέρει ότι ο Μαντί Καμαρά. Αφρικάνος το έκανε. Όχι. Η Africa Food. Africa Food. Food. Όχι food, όχι φαγητό. Δικό μου λάθος. Africa Food. Εγώ με Αφρικάνο έχω συνεργαστεί, να ξέρεις. Ξέρω, το Μποκολόκο. Ο πρώτος που με ρουφιάλεψε στον Ανδρών ήταν αυτός. Εσένα. Λοιπόν, αναφέρει ότι ο Μαντί Καμαρά, για να τελειώσουμε του ΠΑΟΚ, που έχει πάρα πολλά θέματα. Πήγε, χτύπησε την πόρτα. Ναι. Αυτός ανεβάζει τις εκπομπές στο κανάλι του Αρχία. Α, έτσι. Ναι. Ενώ εγώ έτρεχα να τον πληρώσω. Τέλος πάντων, και τα λοιπά, να βάλω τα στήθια μου μπροστά. Γιατί τα στήθια σου. Ναι, γιατί τον κάναμε. Σιγάρε σαν Μάθα Φόξ. Τον κάναμε μπούλινγκ, να πούμε. Σιγάρε σαν Μπρίνα με τα στήθια. Τον κάνανε μπούλινγκ το μαύρο πάνω στην Νεάπολη. Πώς, α, στην Νεάπολη. Εμείς εδώ τον αγαπάμε τον. Και τα παιδιά και τα λοιπά. Και μπήκα και χώθηκα. Ενώ αυτός είναι πιο δυνατός από μένα, απλά γοθούμε. Αλλά είναι αγαθός γίγαντας. Ναι. Ναι, μέσα του βέβαια έχει μείνει μία. Και μετά τόσο. Θα πούμε. Κοίτα να δεις. Επειδή δούλευε στο Μετρόπολ και ήταν ΠΑΟΚ, τον αγαπήσανε μετά το μαύρο. Έχει οργασμό μεταγραφικών. Και λέει ιστορίες και ξαναλέει γιατί τα ονόματα ξέρουν. Δεν πήραμε το Θημιάνι, οργασμός αυτό. Δεν τον πήραμε ακόμα το Θημιάνι. Ακόμα? Όχι, 31 του μηνός θα ανακοινωθούν. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Αθανασίου. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να. Τι είναι ο Αθανασίου? Του Ατρομήτου. Ο Νάσος. Και τον Οικονομόπουλο, πώς λέει, τον Αναγνωστόπουλο, θα αυτούς θα πάρει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να πάρουν και Έλληνες. Τι δεν καταλαβαίνετε εσείς τώρα? Τι δεν καταλαβαίνετε? Πρέπει να πάρουν και Έλληνες για να δηλώνουν λύσεις. Χωρίς Έλληνες δεν πάνε πουθενά. Ολυμπιακός θα πάρει τον Αθανασίου και Αναγνωστόπουλο. Όπως θα πάρει ο Πάκου, τον Θημιάνι και τον Τζιφτσί. Ποιον Αναγνωστόπουλο? Τη Σκεφυζιά. Σου θα το πάρει? Ολυμπιακός. Πολύ καλό. Ναι, θα πάμε στον Ολυμπιακό. Έχει πολύ σουσού κι αυτός εκεί. Λοιπόν, η Africa Food αναφέρει ότι μέσα στην εβδομάδα ο Μαντί Καμαρά θα ενταχθεί στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να ισχύουν τα δεδομένα της Africa Food. Ο Καμαρά χθες ανακοίνωσε. Δηλαδή, εδώ εμείς ολόκληρος όμπρος. Είπαμε και εμείς το περιμένουμε. Περιμένουμε την Africa Food να μας πει. Την Africa Food περιμένουμε. Δηλαδή την Africa. Για κάνε λίγο, για κάνε λίγο. Ολόκληρος όμπρος, για κάνε λίγο. Δηλαδή τώρα εσύ τώρα. Ολόκληρος όμπρος στην Africa Food. Η Africa Food να μας πει. Africa Food να πούμε. Κοίταξε, ο Μαντί Καμαρά χθες αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Έκανε ένα αποστάρισμα. Κάτι δείχνει γι' αυτό. Έτσι δεν το συζητάμε καν. Παίχτης που για μένα, εφόσον έχω Λουτσέσκου και μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος, μπορεί να τον. Στο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου έχει άλλα 3 χρόνια. Βγήκε και ο Κυριάκος στην Ιταλία που το θέλει το μισό καμπιονάτο. Ποιος Κυριάκος? Ο Κυριάκος. Το θέλει η Ιταλία τον Κυριάκο? Όχι τον Κυριάκο, τον Λουτσέσκου. Α, βγήκε σε Ιταλικά μέσα, λέει παιδιά, ο προπονητής μας δεν πωλείται. Ξέρουμε ότι είναι top level. Πείτε τις Μπολόνιες, τις Κάλιαρες, τις έτσι, τις αλλιώς, ότι δεν πωλείται. Πήγαν οι μάγοι με τα δώρα της Μπεσίγκας στη Ρουμανία, φάγανε φρίτς και πόρτο κι αυτοί. Μπαπ, γεια σας. Γεια σας. Τι θες άλλο τώρα δηλαδή? Δεν πωλείται. Αυτός που μπορεί να πωληθεί βέβαια, αλλά είδα εγώ τον Γκάλοπ εδώ που έκανα χθες,
είναι ο Κωνσταντέλιας πράγματι. Το 90% των φίλων του ΠΑΟΚ είναι λογικό, είπε ότι δεν θέλουμε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Καλέ, θα κάνετε καμιά επανάσταση? Όχι, δεν χρειάζεται να κάνουμε επανάσταση. Τελειώσαν αυτά. Ο ΠΑΟΚ ανήκει στο λαό. Αυτά τελειώσανε. Αυτά τελειώσανε. Όταν έχω μία διοίκηση που με παίρνει δύο πρωταθλήματα σε 5 χρόνια. 4 κύπελα στα τελευταία 6. Πού να μιλήσεις. Τι να μιλήσεις. Έχουμε το ιδεάτο αυτό που θέλουμε. Να μιλήσεις. Δηλαδή εσύ έχεις. Κάτσε ρε φίλε, εσύ έχεις στο σπίτι μια γυναίκα η οποία σε μαγειρεύει καλά, σε κάνει καλό κρεβάτι, δεν σε γκρινιάζει ποτέ, σε βγάζει γούστα, σε βγάζει ασπροπόσωπο, φέρνει λεφτά, θα γκρινιάξεις. Πού τη βρήκες αυτή τη γυναίκα, ρε Κουλιανέ? Αυτή είναι για μας ο Ιβάν Σαββίδης. Τι θες να κάνουμε δηλαδή τώρα? Και τα στραβά, το ένα στραβό δεν θα κάνουμε τα στραβά μάτια. Θέλει ο κοντός να του φέρνει και λεφτά στο σπίτι. Θέλει να την κάνει σεξ καλά. Ναι, ναι. Να του φέρνει λεφτά στο σπίτι, να σου φέρνει το να μην γκρινιάζει. Το φαγητό στο φέρνει στον καναπέ, αλερώνει και θα λέει: αχ, ψυχούλα μου, δεν πειράζει που έριξε κάτω τα ψίχολα. Πού τη βρίσκει αυτή τη γυναίκα? Αυτό σου λέω. Ναι. Έχει βρει το ιδεατό και γκρινιάζει. Αυτό που λες τώρα. Ποιο είναι το ιδεατό τώρα? Για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ιδεατό το ότι έχουμε Ιβάν Σαββίδη στο τέτοιο. Εγώ βλέπω κάτι payroll, το λένε οι Γιάννη τώρα. Καλά, εσύ τι θα ρίξει. Άλλα σε ρωτά, άλλα παντά. Το ξέρω εγώ, το κάνανε. Ξέρεις εσύ, όλα τα ξέρεις. Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα εν ολίγης. Γιατί ο άλλο εδώ ήθελε να ιντριγκάρει πάλι για ΠΑΟΚ με Λιβάγια, με Breathweight. Με Μαντί Καμαρά, με τις ανανεώσεις να τρέχουνε, με τη Μαρία Γκοντζαρόβα να πάει Πορτογαλία. Θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται στην άλλη ομάδα που υπάρχει οργασμός μεταγραφικός και ανανεώσεων. Α, ξέχασα να πω για το Χάρτελο που σας λέω εδώ και καιρό ότι τον παίχτη ο ΠΑΟΚ τον γουστάρει, τον θέλει. Το ότι θα έρθει ο Μαντί Καμαρά δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει ο Χάρτελ. Έτσι, κρατήστε το και αυτό. Το δουλεύει και αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να τους πάρει όλους και να είναι κούκλος μέχρι τέλος του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα επιστρέψουμε με Ολυμπιακό, με Ελκαμπή, με Τζολάκη, με Ποντένσε, με το Σάρι που σήμερα τελικά είναι η πιο σημαντική μέρα. Θα δούμε, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ζήτησε κι άλλο χρόνο λίγο παραπάνω. Τώρα έχουμε όμως την Μαρίνα μας που είναι έτοιμη για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, τον 9. Εγώ πριν της δώσω το μικρόφωνο, να σας πω ότι σε μια εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν, η ασφάλιση του αυτοκινήτου σου δεν θέλει σκέψη, θέλει εργοβάση. Καλέστε τώρα 2310 300-305 ή στο δίκτυο συνεργατών τους και βρείτε την καλύτερη τιμή για το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα σας. Εκεί οι τιμές, παιδιά, είναι από άλλη εποχή. Καλή δροσιά να έχουμε, γιατί βλέπω να έρχεται και καύσωνας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, τρίτο ημιωράκι, με τα μαντάτα από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Έχεις εταιρεία και θέλεις για το προσωπικό σου φόρμες εργασίας, μπουφάν, παντελόνια ή παπούτσια που να προσφέρουν ασφάλεια, άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή κατά την πολύ ωραία εργασία? Τότε χρειάζεσαι την Stop. Αν είστε ιδιοκτήτης εστιατορίου, κέντρου αισθητικής, κομμωτηρίου και θέλετε το προσωπικό σας να είναι ντυμένο με κομψά, με καλοραμένα ρούχα υψηλής ποιότητας και λογοτύπηση, για ό,τι στολή και αν ψάχνετε, φίλες και φίλοι, πρέπει να πάτε στη Stop. Με 45 χρόνια εμπειρία στο χώρο και πάνω από 7.000 κωδικούς προϊόντων, σίγουρα θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Stop, Εθνικής Αντιστάσεως 114 Καλαμαριά ή στο www.stop.gr. Μετρόπολης ακούτε, ραπ και κουλ στα αυτάκια σας, θα πάμε μέχρι και τις 10 με Καζαμπάκα στα πλήκτρα. Να διορθώσω κάτι, αν ακούστηκε έτσι το παίρνω πίσω, για τον Breathweight. Τα 600 χιλιάρικα ο ΠΑΟΚ θα τα πληρώσει σε περίπτωση που δεν ανέβει κατηγορία. Μάλιστα. Εάν ανέβει κατηγορία, είναι ελεύθερος. 33 χρονών γίνεται σήμερα. Ναι. Ο Μάνος της Ισπανίας. Το Μάνο της Ισπανίας, η Μπαρσελόνα τον επέλεξε, ήταν πριν 4 χρόνια να πάρει. Κάνει και λάθη. Ανάμεσα σε Breathweight ή Μωρόν. Ναι. Και πήρε τον Breathweight τότε η Μπαρσελόνα. Ναι. Να το πούμε και αυτό. Θα πάρει δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα μας δες φορ, αν δεν πάρει το Λιβάγια. Όχι, όχι. Ναι. Το ένα δεν υπάρχει. Δεν είναι και Breathweight και Λιβάγια. Είναι φορ ο Breathweight. Βέβαια. Εννιάρι. Εννιάρι είναι και παίζει και αριστερά. Και παίζει και αριστερά. Ναι, ψεύτο εννιάρι δηλαδή. Πέτυχε. Ναι. Πάρει τον Μπέλκα, άμα είναι. Ο Μπέλκα είναι. Άμα είναι 33 ο Breathweight. Ναι. Γιατί αν πάρω 30 τον Μπέλκα. Μαζί σου. Που κάνει και καλή ζωή. Μαζί με σου. Με την κυβέρνηση να τον προσέχει. Δεν κατάλαβα. Εννοείται. Πάρει ένα 30χρονο που ξέρει κατευθείαν. Τον θέλει ο Λουτσέσκου. Δηλαδή Μπέλκας. Ο Μπέλκα είναι 1,76. Και ο Μπέλκα είναι 1,77. 1,77 είναι ο Μπέλκα. Ναι. Ωραία. Και ο Μπέλκα πόσο είναι, 1,78. Ναι, κάπου εκεί. Άρα ο ένα είναι 30 και 33. Ναι. Δεν έχει κυβέρνηση να τον προσέχει. Μπέλκα παίρνουμε. Με συγχωρείτε. Τον θέλει ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω τι. Είναι ελεύθερο ο Μπέλκα.
Θα απαντηθεί το ερώτημα άμεσα. Ωραία. Δηλαδή, εγώ πληρώνω 600 χιλιάρικα να πάρω ένα 33 χρονών που παίζει και άρα λε. Α, σε ρε φίλε. Αντί να θες να δώσω τώρα κουτσομπολιό, να που γουστάρει. Θες να δώσω κουτσομπολιό, λέει. Ο κόσμος θέλει, εγώ τι να θέλω. Ο κόσμος θέλει κουτσομπολιό. Τον Μπέλκα τον θέλει ο Λουτσέσκου. Ήπιε καφέ. Ναι, βέβαια. Χθε. Τον Μπέλκα τον θέλει ο Λουτσέσκου. Αλλά δεν τον θέλει, κάποιο μέσα από τα γραφεία. Άντε, θες κουτσομπολιό. Κάτσε ένα λεπτό. Τον Μπέλκα τον θέλει ο Λουτσέσκου και τον έχει προτείνει. Του είπε, παιδιά, φέρτε μου τον Μπέλκα. Ναι. Φέρτε μου τον Μπέλκα, το ξέρω. Φέρτε μου τον Μπέλκα. Αριστερά παίζει. 10 εξτρέμια και αριστερά χρειαζόμαστε. Γιατί δεν τον θέλει, του φάει καμιά γκόμενα. Υπάρχει κάποιο μέσα εκεί που δεν θέλει. Έχει γίνει κάτι με του μανατζαρέου όταν έφευγε. Του φάει καμιά γκόμενα ο Μπέλκα. Όχι, δεν είναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχει γίνει κάτι με την εταιρεία των μανατζαρέων του Μπέλκα όταν είχε φύγει. Μέσα εκεί με το λογιστήριο κάτι παίχτηκε και δεν έχουν εξτρέμια. Φάγανε λεφτά ολοκληρωτικά. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή ο μάνατζερ του Μπέλκα ψήρισε να πούμε. Κάνανε από εκεί μέσα. Δεν ξέρω τι. Πάντως βρήκε. Ενώ τον, ο Λουτσέσκου είπε: παιδιά, φέρτε μου τον Μπέλκα. Τον ξέρω, τον θέλω, τον γουστάρω. Του το είπε. Ναι. Κάπου κολλάει από μέσα το θέμα. Μάλιστα. Και λέει: άστονα τον Μπέλκα, θα δούμε τώρα, θα σου δούμε άλλου. Αλλά δεν κάνει κουμάντο ο Λουτσέσκου, κάνουν τα γραφεία μέσα. Μπορεί να κάνει ο Γιώργος Σαββίδης. Σε τέτοια Γιώργο, θέματα. Με τον Γιώργο το μάνατζερ έγινε φασαρία. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν ξέρει ακριβώς. Ναι, με το τσιγκέρι θα τα βγάλει. Εκεί κολλάει το όλο θέμα. Λοιπόν, άρα ο Μπέλκας δεν έρχεται γιατί οι μάνατζερ που κάνουν κουμάντο εκεί δεν τον θέλουν. Αλλά το θέλει ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου αυτό θέλει. Είναι η δυσάρα που δείτε. Είναι η δυσάρα, ναι. Ο Λουτσέσκου είναι η δυσάρα. Είπε, παιδιά, άρα λες ότι ο προπονητής μου θέλει αυτόν και πάει σε φορτώσουν 33 χρονών το μάνο της Ισπανίας. Εσύ λες μάνο της Ισπανίας. Μάνο της Ισπανίας δεν είναι. Εσύ το λες. Τώρα τον έβγαλες και παρατσούκλι. Πώς έβαλε. Παίχτες που έπαιξε στην Μπαρσελόνα, ο μάνος ήτανε. Βρεοκρυσταλλίδη στην επανομή πιο πολλά γκολ έκανε τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Άσε με τώρα. Λοιπόν, έπαιξε τελειώσαμε με τα θέματα. Στην Μπαρσελόνα που... έπαιξε μπάλα ρε αυτό. Πώς δεν έπαιξε ρε. Πόσα μάτσα έκανε ο Μπέρθουεϊ. Θα σου πω τώρα τι έκανε στην Μπαρσελόνα. Πώς δεν έπαιξε. Περίμενε, σου πω. Περίμενε, μισό, δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Γιατί εγώ δεν το θυμάμαι. Εσύ αφού δεν ασχολείσαι τόσο πολύ με Ευρώπη, ρε φίλε. Πώς δεν ασχολείσαι με Μπαρσελόνα, τι βλέπω. Πότε έπαιξε βασικό. Περίμενε, βρε. Στην Λα Λίγκα έχει 25 γκολ. Με ποια να. Μπαρσελόνα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Και τώρα 33. Τώρα 33, ναι, τι έκαμε. Πώς δεν έπαιξε η Μπαρσελόνα, μια χαρά έπαιξε. Μια χαρά έπαιξε η Μπαρσελόνα. Δηλαδή έχω την Ελένη Ερήμου. Πριν από 4 χρόνια. Έχω την Ελένη Ερήμου 30 χρονών γκόμενα και στα 60 θέλει να την ξαναπιάσω. Μα δεν είσαι τώρα γκόμενα, είσαι κρυά. Ωραία, κίνηση. Τι, τι γίνεται, έχει λοκά. Πού θα πας πουθενά μετά. Σήμερα. Θα φύγεις προς Καβάλα. Σήμερα θα φύγω Καβάλα. Έχει κίνηση πολύ μετά τις 7 το βράδυ. Θα πάω Ηρακλίτσα να πιω κανένα ούζο να πούμε. Ναι. Σε ένα φίλο μου. Ναι. Και θα αφήσω ρωμένο αύριο το πρωί στο αεροδρόμιο. Να σου πω κάτι. Μπορεί να μην είναι έτσι κιόλας. Δεν έχω σκοπό να δουλέψω εκεί επάνω. Τι δεν είναι, εκπομπή δεν πρέπει να κάνεις. Α, μιλάς εσύ. Γιατί ούτε κι εγώ θα μιλήσω. Άσε να παίζει μουσική. Α, θα μιλήσει ο Μπούζος άμα είναι. Ο Μπούζος μια χαρά είναι. Ο Βαγιανός. Και εγώ πάω χαλαρά πάνω για βολτούλα. Ο Βαγιανός δεν είναι συμπαθητικός, δεν μπορεί να πιάσει μικρό. Γιατί δεν είναι συμπαθητικός. Τον τρως. Λοιπόν. Κάτσε, τι τον τρως. Τον τρως δεν είναι συμπαθητικός, δεν είναι έτσι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Είναι φοβερός στη δουλειά του. Είναι. Αυτό θέλουμε. Είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Είναι στέλεχος επιχείρησης. Είναι. Το χωνεύει κανένας. Όχι. Κάποιοι μπορεί να του συμπαθούν. Έλα ρε φίλε, αφού δεν το συμπαθούν, τι να κάνω τώρα εγώ. Κωνσταντίνα είπα νησί είναι σήμερα. Έχω πει πολλά μέσα. Είπα νησί Κωνσταντίνα, δεν είναι νησί. Είναι εκεί κάτω από το Μεξικό, κάπου εκεί περνάει. Αν είπα νησί, λάθος. Και τι έγινε. Ναι. Πρέπει η Κωνσταντίνα δηλαδή να ξέρει. Τι... Ναι. Ο κύριος Ραπτόπουλος μετά, με αυτά τα χαζά που λέει, νομίζω ότι θωρακίζει την ιδιωτερότητά του και εξασφαλίζει το προσωπείο του. Για τις απογευματινές και βραδινές επαγγελματικές δραστηριότητες σου θα μας πει κάτι. Δεν λέμε τίποτα εδώ τι κάνει. Γυναίκα του στέλνει. Όχι άντρας. Δεν λέμε τίποτα αν τι κάνει στα του μέσα πω... του. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ κάνουμε εκπομπή. Τα έχουμε πει. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ούτε εγώ ούτε εσύ. Τα έχουμε πει με το αφεντικό. Κύριε μου. Ναι. Μπορείτε στα άλλα μέσα να συζητήσετε μαζί μου για τα άλλα μέσα. Εδώ θα συζητάτε για το συγκεκριμένο μέσο το οποίο εργαζόμαστε. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αγαπάμε Νικηφόρο, τέλος πάντων, όσο και να φεύγεις από τα γύφτικα, η γυφτιά δεν φεύγει, λέει Ραπτόπουλε. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Φίλε, εγώ και εκατομμύρια να πετύχω στον Τζόκερ, δεν αλλάζω. Σωστά. Το ίδιο θα είμαστε. Δεν μπορώ. Α, τώρα σε νευριάζει, λέει. Όταν σου είχα πει εγώ ότι είναι μέσα στην κρίνια και τη μήλα, εσύ στον αέρα και πει ποια κρίνια, δεν κρίνιάζει το κουμπαράκι μου. Ο Ιταλός Θεός. Εντάξει, χουλιαμά θα κάνουμε, παιδιά. Είναι, έχει μύρλα, γκρίνια τώρα και ξέρω γιατί. Ξέρω γιατί έχει αγχωθεί για το αυριανό ταξίδι. Είναι, του βγαίνει από τη ρουτίνα του, είναι πώς είναι τα σκυλάκια, η Λορέν και η Μίνι όταν τις πας αλλού. Έχει φόκους εδώ, ρε παιδί μου. Χορμούζι, χορηγός, φαρσαλινός, κάνει μια αερακλίτσα, δουλειές. Αυτό.
δεν θέλει να ξανανοίξει. Δεν μ' αρέσουν. Δεν αρέσουν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, αν με πει και. 1,77 είναι ο Πέλκα, ό,τι και να. Εδώ μάρτυρα. Συγκρίνεζε μέχρι που τον έφερα εδώ στο στούντιο και τον έφαγε τον φλόκο. Τον περνάει 2-3 πόντου. Τον ραπ που είναι 1,75. Ισχύει ή δεν ισχύει. Μπράβο, έτσι για να μην ξέρουμε. Καλησπέρα. Απλά στο κεφάλι δεν φημίζεται ο Πέλκας. Ναι. Θυμάμαι έναν γκολ στο Καφτατζόγλου που ήρθε από πίσω, ωραία, αλλά δεν ήταν τώρα ο Πέλκας για κεφάλι. Κάτω είναι καλός, πίεση και τα λοιπά. Τα είπαμε. Μπράβο. Ναι. Θα είπαμε και για τον Πέλκα τι ισχύει. Θα δούμε βέβαια μέχρι τον Αύγουστο ναι. πώς μπορεί να εξελιχθεί όλο το σύριαλ. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα. Εγώ να δώσω μια λύση. Να δώσει. Λοιπόν. Δώσε μια λύση. Πόσα είναι να πάρει ο Πέλκας, παιδί μου λέμε. Εκεί παίρνει ένα 200-300 σίγουρα. Εδώ πόσα ήταν να πάρει. Εδώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω εδώ πόσα. Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει προσέγγιση καταρχάς. Ωραία. Να δώσει 10 χιλιάρικα και 10 ο μάνατζερ 20 σε αυτόν που διαμαρτύρεται. Ναι. Πάρει ένα γκολφ. Πάρει ένα γκολφ. Κλείσει... Και να τελειώνει, τελειώνει το θέμα. Πάτ, πάτ, απλά δε τον κροκόδηλο εδώ πώ τον αλιγάτρο πώ τον πήρανε. Ναι. Και τον βγάλανε από την αυλή. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Ναι. 5 λέει ο Τζολάκης. Πάμε Ολυμπιακό. Άλλη ομάδα που έχει οργασμό. 5. 5 λέει μπροστά θέλω. 5 χαρτιά. 5 εκατομμύρια. Και τι θε να κάνει ο Τζολάκης τα 21. Ναι. Όπου θέλει πάει. Ναι. Είναι ελεύθερο και λέει θέλω 5. Παπ, σκάστε τα. Τι 5 για πόσο. 5 εκατομμύρια για μπροστάτζα. Ναι. Για τα συμβόλαια θα δούμε. Θέλω τα 5 μπροστάτζα. Το χρόνο πώς θα θέλει. Τουλάχιστον 1,5 θα θέλει τώρα. Τα 5 τι τα θέλει. Μπροστάτζα. Τι τα κάνει τα 5. Δεν πας κάπου ρε φίλε και πληρώνεις 3 ενίκια μπροστά. Μπροστά. Ναι. Δηλαδή θέλω 3 χρόνια συμβόλαιο και μπροστά τα λεφτά. Μπροστά αυτά τα λεφτά, ναι. Δεν ξέρω, ναι. 3 μπορεί να είναι. Ο Τζολάκης είναι ψυχρός άνθρωπος. Ναι. Ψυχρό το βλέμμα. Ναι. Ψυχρέμος και τα λοιπά. Καλά κάνει και τα λέει. Άμα ναι. ο χοντρός τα στάξει. Θα το κρατούσες. Με τα μπούνια εγώ. Όχι. Εγώ θα το κρατούσα. 5 εκατομμύρια αν με κάνει εκφοβισμό. Ναι, θέλω 5 μπροστάτζα. Θα σου πω, θα σου δίνω χρόνο με το χρόνο. Ναι. Πώς θα γεσ, αλλά θα του δίνεις από τα 200 που έπαιρνε 1,5 τώρα. Φίλε, τα δίνω. Κάθε χρόνο θα παίρνει 1,5. Ναι. Όχι, θα σα δώσω, αλλά όχι μπροστά. Πέντε μπροστά, τι πέντε μπροστά. Και άμα πέσει το αεροπλάνο και πέφτει, τι θα κάνει, να σε τα πληρώσω πρώτα απ' όλα. Εγώ δηλαδή έρχεται ένα χορηγό και λέει: ναι. Θα σου δώσω όλο το χρόνο μπροστά. Όχι, του λέω, όχι. Μου άμε πιάσει ένα εβδομάδα με εβδομάδα θα έρχομαι να τα πει. Μήνα, μήνα το πολύ πολύ. Ναι. Ο Μπρέθουαϊτ λέει: απλά δεν είχε πιάσει την Μπαρτσελόνα. Λέει: πέσουν ότι και ο Παύλο Γκαρσία είχε παίξει στη Ρεάλ, αλλά δεν ήταν νέο. Ήταν ο Αντισουάρες, ναι. Καλά, κάποιο... εδώ κορόιδευε ο Γκαρσία, δεν έπαιξε μπάλα. Κάποια στιγμή ο Μπρέθουαϊτ είχε πάει στην Μπαρτσελόνα και ήταν ο Αντισουάρες. Όταν έφυγε ο Σουάρες, ναι. τότε είχε πάει να τον καλεί. Βέβαια δεν ήταν πολύ καλές οι χρονιές τότε της Μπαρτσελόνα γενικότερα. Λοιπόν, άρα για Τζολάκι τα δίνεις. Όχι. Δεν τα δίνεις. Τα δίνω, αλλά όχι μπροστά. Αυτό τώρα με εκβιάζει αυτό τώρα. Εντάξει, δηλαδή, λέει, έχω σου λέει έπιασες προτάσεις. Δύο πέναλτι, εντάξει, τα πήρες. Τι έπιασες, ναι. θες να βάλουμε σε ποσοστά την κατάξυση του Ολυμπιακού πώς είναι, θες να σου το πω εγώ. Τι κατάξεις. Είναι 25% ο Τσολάκης, ναι. 25% με τη Λίμπαρ, 30% Ελκαμπή και 20% όλοι οι άλλοι. Δηλαδή ο Τζολάκης είναι ένας εκ των σίγουρα πρωταγωνιστών τριών. Αυτό είναι. Με πέναντι με τη Φενέρ, κατέβασε ρολά στο άλλο το μάτς με τη Βίλα. Αν δεν τραυματιζόταν στο σεξ ο Πασχαλάκης. Άντε πάλι. Ακόμα 200.000 ευρώ. Εμείς τον πληρώνουμε για να κάνει σεξ ή να παίζει μπάλα, ρε φίλε. Ερωτικό... Αν τα κάναν αυτά εδώ πέρα σε κανέναν είχε... άλλο, θα τον έχει φάει το κεφάλι. Φίλε, τι με τον Μαντή Καμαρά με τη Μιλφάρα τον έχει φάει 3 χρόνια. Εντάξει. Και τον άλλο τον αποθεώνει για το ίδιο. Εντάξει, όλο είναι μαύρο. Μάλιστα. Δηλαδή, πόσα θέλαμε τρελάρε Καζαμπάκα. Τον ένα τον αποθεώνει. Δηλαδή ο Τσολάκης. Από το ερωτικό αντίγημα του Πασχαλάκη βγήκε. Ναι. Τα παίρνει το 1,5 τώρα. Τα θέλει και 3 μπροστά. Εγώ δεν θα δίνω 5 εκατομμύρια μπροστά. Θα βρει καλύτερο. Όχι. Με αυτό σου λέω, τα δίνει. Όταν είσαι σε δύσκολη θέση, τα δίνει, ρε φίλε. Εντάξει, πάνω στο άλογο είναι ο άλλο. Θα τα δώσει. Είναι πάνω στο άλογο. Αν θε, ψάξε, βρε αλλιώ ένα οποιοδήποτε εδώ πέρα. Πάρε και τον Αγνωστόπουλο δεύτερο και τελείωσε ο Ολυμπιακό. Ο Αγνωστόπουλο είναι πολύ καλό. Καλό είναι, βέβαια είναι και πολύ καλό. Για σένα καλό για δεύτερο. Βέβαια, εγώ θα πάρω τον Τζευσί δεύτερο. Καλό είναι και αυτό είναι καλό. Ο Πάουκ θέλει πιο νέο τώρα. Πιο καλό είναι ο Αγνωστόπουλο. Είναι πιο έτοιμο ο Αγνωστόπουλο. Ο Αγνωστόπουλο είναι έτοιμο. Να ξέρει, ο Αγνωστόπουλο αν του δοθεί ευκαιρία μπορεί να την αρπάξει την ευκαιρία. Δεν την άρπαξε. Τώρα μα θα πάει σε Ολυμπιακό. Το Χλεμπονιάρι τον Άρη γάμα εθνική πήγε. Εκεί στη γάμα εθνική εντάξει πήρε λίγο. Το Χλεμπονιάρι τον Άρη. Λοιπόν, οκ, okay, για τον. Τη γάμα εθνική Χλεμπονιάρι. Για τον Τζολάκη λες τα δίνουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Για τον Ποντένσε τα δίνεις. Πιο πολύ. Έχει μια ρήτρα ο Ποντένσε. Για τον Τζολάκη τον Ποντένσε. Ναι. Τα δίνω. Για τους άλλους. Περίμενε, θα σε πάω και σε άλλον που θα τα δω σίγουρα τώρα. Να δω τι θα κάνει γιατί ο Ολυμπιακός κάνει all-in. Υπάρχει και ένα παίκτη ο οποίο. Ολίν. Τα δίνω όλα. Α, Ολίν. Και είναι ο Ελκαμπή. Ναι. Είναι ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει απλό συμβόλαιο εκεί στα 2 εκατομμύρια. Θέλει να βάλει και 3 μπροστά. Και ο Ολυμπιακός το χρυσώνει τώρα. Θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πήρε το Euro.
Το πήρε. Ωραία. Το κόφερες. Όχι, το κόφερες. Το κύριο είναι εδώ στην Ελλάδα. Του φέρε 25 εκατομμύρια. 20 όλο 20, μαζί. Του έδωσε τα 5 στους παίκτες, του μείναν 15. Αυτά τα 15 τώρα θα τα πληρώσει πάλι στους παίκτες, γιατί ανέβηκαν οι παίκτες. Χρηματιστηριακή αξία. Πώς τα λέει έτσι. Βέβαια. Ο Τζολάκης πάντως θα πάει μέχρι το 27. Δηλαδή θα του κάνει ένα τριετές συμβόλαιο. Ο Τζολάκης θα είναι τα επόμενα 10 χρόνια ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας. Θα βάλει λες τον Βλαχοδήμο στον πάγκο. Ο Βλαχοδήμος είναι στα τελευταία του. Όχι τελευταία, είναι μεγάλος ο Βλαχοδήμος. Ναι. Τριαντάρης είναι νομίζω ο Βλαχοδήμος. Πτωτική πορεία έχει. Ναι. Αφού, πολύ πήγες, αφού έφυγε από την Πεφύγια για να πάει στην Νότιχαμ, ρε φίλε. Ναι. Με τρελάνει. 30 χρονών είναι ο Βλαχοδήμος. Είναι μικρός. Σαν στο πικ του είναι. Πολύ μεγάλο θεματοφύλακα. Σε πτώση είναι βέβαια. Αφού έφυγε από την Πεφύγια να πάει στην Νότιχαμ που παλεύει να σωθεί. Πάνε ρε φίλε στην Τότεναμ. Πάνε ρε φίλε. Ήθελε να παίξει να πούμε, έμαθα Premier League. Στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ. Πάλι καλά σώθηκε. Να δει, θα έπαιζε τσάμπιο. Παραλίγο θα έπεφτε κιόλα. Τι θε τώρα, ζεστάθηκε εσύ τώρα. Έτσι όμω. Έχει, είναι ανοιχτό το ερχοντήσιο. Δεν μπορώ τη ζέστη, δεν μπορώ. Το κρύο το μπορώ. Το κρύο το μπορώ. Ένα, γι' αυτό θα ανέβουμε η Γερμανία που έχει πιο πολύ δροσιά. Για σένα το κάνουμε. Να δροσιστεί. Τώρα πιάσαν 35 άρια που θα πάω μετά καρφίτσα. Έλα, βρε τώρα πάει. Πάω, σημάω, το αναγκαίο σα κακό τώρα στη Γερμανία. Τώρα, άιντε, Γερμανία, ρε φίλε. Το αναγκαίο σα κακό το πάτε βόλτα τώρα. Άιντε. Ποιο είναι το αναγκαίο κακό. Εσύ είσαι αναγκαίο κακό. Βέβαια. Αναγκαίο καλό είσαι, όχι κακό. Αναγκαίο κακό. Κακό είσαι, γιατί επειδή δεν βάζει γλώσσα μέσα, όχι και τα πρωτοπλώσεις και τα ανακατεύεις. Σου πω έξω γιατί είμαι αναγκαίο. Ξέρω, εγώ δεν χρειάζεται να μου πεις, εντάξει, ναι. Λοιπόν, για Ελκαμπή τώρα, για να το πιάσουμε, τα δίνεις ακόμα και αν ζητήσει συμβόλαιο με τριάρι μπροστά. Για πόσα χρόνια. Ο Ελκαμπή δεν είναι μεγάλο, είναι 30-31. Ωραία, ο Ελκαμπή αυτή τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω έχει προτάσει. Εγώ σαν Μαρινάκης ξέρω. Ναι. Πήρα 25 εκατομμύρια, δεν θα κρατήσω τίποτα. Θα δώσω 5 τους παίκτες πριν και τα άλλα θα μου τα ψηρίσουν. Πάλι παίκτες. Γιατί οι παίκτες ανέβηκε η ψηρά. Limit up, έκανα limit up. Ναι, έκανα limit up. Τα δίνεις όμως. Limit up το λες. Ναι. Εμπορικά. Ανέβηκε η ψήρα στο γιακά, το λες. Του ποιότηκα, ναι. Κοίταξε, ο Ελκαμπή τον θέλει Αστον Βίλα. Πρέμερ Λιγκ. Τον θέλει στην Τουρκία ο Μουρίνιο, ο οποίος πήγε, αποθεώθηκε εκεί, κουνούσε κασκόλ, τους μούρλανε τους Τουρκαλάδες, πήγαν καμιά 25.000. Ο Μουρίνιο, ναι. Τον ταιριάζει ο Ελκαμπή να παίζει με την πίσω πάσα. Ναι, τον θέλει ο Μουρίνιο, τον θέλει η Άστον Βίλα, τον θέλει η Φιωρεντίνα, ναι. Τον θέλει ο Μίσος Ντουνιάς. Η Άστον Βίλα δεν τη συμφέρει να πάρει τον Ελκαμπή. Ας έρθει ο πρόεδρος, θα τον κάνω μάθημα εγώ. Σεμινάρια. Σεμινάρια ναι. Που πρέπει να παίξει ο Ελκαμπή. Έλα εδώ ρε πρόεδρε Άστον Βίλα, γατάκι. Και τι στυλ ποδοσφαίρου πρέπει να παίξει με τον Ελκαμπή. Okay. Δίνει τα ρέστα. Ναι. Για Ελκαμπή, για Τζολάκη που φαίνεται ότι τον κρατάει, τον ψήνει γιατί είχε προτάσει και ο Τζολάκης από Μπράγκα, Πορτογαλίας και δεν συμμαζεύεται. Και για τον Ποντένσο που υπάρχει μια ρήτρα τώρα. Τζολάκης έχει και το πανεπιστήμιο. Εντάξει, ναι, και το πανεπιστήμιο. Θα μου πει άμα πάρει εκατομμύρια, τι θα του κάνει το πανεπιστήμιο. Ας το βγάλει. Όλα. Τα χρειάζεται και το πανεπιστήμιο. Ναι, το καλό βγάλει. Είναι γιατί όταν τελειώσει την καριέρα ποδοσφαιρική, το πανεπιστήμιο θα βγει μπροστά μετά. Άσε, που μπορείς με αυτά έλα, που θα... στην Ελλάδα πιο πανεπιστήμιο. Άμα δεν είσαι να πούμε άλλη ταράς ή πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Καλό είναι να είσαι και άλλη ταράς και πανεπιστήμιο. Πάει πανεπιστήμιο τώρα στην Ελλάδα. Κορυδεύεις τον κόσμο, τώρα πανεπιστήμιο τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι στο επίκεντρο του Ολυμπιακού, ο οποίος και αυτός ψάχνει και κάποιους Έλληνες πιτσιρικάδες, είσαι... Αναγνωστόπουλο και Αθανασίου. Αναγνωστόπουλο, το έκανα μια εκπομπή και είπα πάρτε τον στον Άρη. Η ΑΕΚ χτυπάει τον αμυντικό χαφ Τζουγκράνα. Τζουγκράνα. Ναι. Καλά, η ΑΕΚ είναι για γέλιο. Γιατί? Για γέλιο είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα πάρει μεγάλη πλάκα. Η ΑΕΚ φέτος θα πάρει μεγάλη πλάκα. Θα έχει ο Ολυμπιακός στο πάγο την διαιτησία. Oh. Θα έχει την ΕΠΟ. Oh, oh, oh. Θα έχει μείνει εκείνος ο Ψινάκης, δεν έχει διαλύσει περισσότερο την ΑΕΚ. Ο Τσουγκράνας. Έριξε άκυρο Ψινάκης πάνω στη Μασέη και ξέρει ποιος πάει στη Μασέη. Ποιος πάει. Ο Κοσιεσάο. Ναι, προπονηταράς είναι ο Κοσιεσάο. Και ταιριάζει εκεί η αλυτόφατσα με καλή έννοια του Κοσιεσάο στη Μασέη. Ο Κοσιεσάο είναι προπονηταράς. Ναι. Εντάξει. Και στη συμπεριφορά. Και στην τακτική και στις αλλαγές τον έχω δει σε όλα. Ξέρεις τι έκανε. Προπονηταράς. Και με αρέσει και σαν χαρακτήρα. Και εμένα. Έσκησε και έσυλε και όταν πήρε ο Πάουκ το πρωτάθλημα. Αποστάρισμα, ευχαριστήρια. Δεν ξεχνάει τον Πάουκ. Καλά έκανε. Έτσι. Και έσκησε δεν έχει κανένα συμφέρον. Δεν έχει ακριβώς. Και έσκησε τα συμβόλαια με την Πόρτο. Είχε συμβόλαιο μέχρι το 27. Λέει δεν έχει συμβόλαια. Είναι... Δεν να ξεϋπογράψω εδώ. Είναι Αντρού Κλάς. Είναι παιδαράς. Είναι. Τι να σου πω δηλαδή. Σε πολύ καλό δρόμο. Παρέα φοβερός. Παιδαράς. Πήγε να κέντρο και στην επανομή. Ξέρει του άλλου. Εκπληκτικό. Υπέροχο. Μακάρι κάποια στιγμή να τον δούμε τον Κωσίσα, αλλά τώρα είναι σε άλλο level. Και σε φωτογραφία δεν τον δούμε. Εκτός αν ανέβει ο Πάοκ και άλλο level, φίλε. Και φτάσει σε σημείο να είναι ομάδα Champions League. Πάει στο Champions League, πάω κάτω. Εάν ο Πάοκ φτάσει σε επίπεδο, λέω, να είναι Champions League. Του παίρνει η Σάλτσμπουργκ τον Κωνσταντέλια, πάει Πάοκ Champions League. Ράντε ρε, πέρα στα γύφτηκα σε καμιά παράγκα τώρα. Θε και Champions League τώρα. Πουλά τον Κωνσταντέλια. Στη Σάλτσμπουργκ και θε και Champions League γύφτο να πούμε. Τι είναι η Σάλτσμπουργκ.
Τι είναι Σάλσμπουργκ. Λιμό είναι Σάλσμπουργκ. Η Σάλσμπουργκ είχε το Χάλαντ. Η Σάλσμπουργκ είχε το Μανέ. Τι είναι η Σάλσμπουργκ. Τα λες και τα πιστεύεις αυτά. Μιλάς. Όχι, ασόβαρα. Τα λες και τα πιστεύεις. Είναι Αγγλία, είναι Γερμανία. Είχε το Μανέ. Είναι Ιταλία. Θα το πουλήσει μετά 50 η Σάλσμπουργκ. Θα το πουλήσει. Θα αφήσω εγώ τώρα την αυτιά. Φορτούνη. Το έχει αναλάβει το θέμα, θα το κλείσει λέει ο Μαρινάκης μόνος του με προσωπικό ραντεβού με τον Φορτούνη. 2-200 δεν είναι ο Φορτούνης. 2-200 θα του τα δώσει ο Βαγγέλας. Θα του τα δώσει ο Βαγγέλας. Έχουν καλές σχέσεις άρσες, λέει δεν χρειάζεται να μιλήσουμε κανένα. Πάμε να φάμε ένα ψαράκι τώρα, στο Πασαλιμάνι Φορτούνης με Βαγγέλα. Τώρα θα το φορτωθεί να περπατάει τώρα το Φορτούνη. Ναι, σε έχει διασύρει ο Φορτούνης, έτσι να τα λέμε αυτά. Έχει. Διασύρει. Δύο χρόνια λες ποιος Φορτούνης και ο Φορτούνης σε δύο χρόνια από τότε που επέστρεψε είναι MVP. Ας με διασύρει κανένα. Α, σε διασύρει. Θα τα λέμε όλα. Όλα θα τα λέμε την ώρα. Λοιπόν, τώρα. Έχω σάρι. Τι λέει το έστω. Τον πάω καν φύγει ο Λουτσέσκο. Όχι. Όχι. Γιατί δεν τον πάρει ο άλλος. Τον Φορτούνη λες. Για τον Φορτούνη λες. Για το σάρι λέω. Α, για το σάρι. Α. Μα πατρελού έχει. Κοίταξε. Εγώ θα προτιμούσα. Αυτά τα στρόγγυλα γυαλιά. Βρωμιάρης. Βρωμιάρης κιόλας. Βρωμιάρης. Άνθρωπος που καπνίζει τρία πακέτα τσιγάρα τη μέρα και βρωμά τα ρούχα του και το στόμα του, δεν τον κάνω συνέτερο. Μίλησε με τους πράσινους. Δεν μ' αρέσει η βρωμιά. Προπονητάρα. Ποιος? Εντάξει, ότι είναι με ένα τσιγάρο συνέχεια είναι. Προπονητάρα τι δηλαδή, 4-3-3 μόνο. Ναι, προπονητάρα. 4-3-3 μόνο. Τον πήρε η Τσέλσι, τον πήρε η Νάπολη, έχει καριέρα. Δεν είναι, είναι μόνο σε top level. Δηλαδή, αν έρθει στον Πανέκο, ο Πανέκος κάνει κόλπο γκρόσο όσον αφορά το όνομα. Έτσι νομίζεις. 4 εκατομμύρια βέβαια. Θα 15 πιο... αν του δώσει. 4 και συν τους 6-7 συνεργάτες που θα φέρει μαζί του. Δεν πάει να φέρει. Άλλο 1,5 εκατομμύριο, πάμε. ΕΠΟ έχει. ΕΠΟ δεν έχει. Δεν πάει να φέρει και το. ΕΠΟ θα έχει ο Πάο και ο Ολυμπιακό. Δεν πάει να φέρει και το Χριστό προπονητή. Λοιπόν, είχε επικοινωνία χθε ο Σάρι με του πράσινου και του είπε: Παιδιά, δώσουμε άλλη μια μέρα προθεσμία. Ναι. Τη σκέφτομαι πολύ σοβαρά την πρότασή σα. Ναι. Έχω τα θέματα εδώ με υγεία στην Ελλάδα. Πάρει δυο νοσοκόμε να το φτιάξει τον μπαμπά. Με τον μπαμπά. Άμα θέλει να έρθει. Είναι κοντά πάντω. Άμα θέλω εγώ να πάω σε μια δουλειά ναι. και έχω εκατομμύρια. Έχει ούτε σα, δεν χρειάζεται να αφήσουμε. Αυτό στάχει τα εκατομμύρια. Έχω τρεις νοσοκόμες στη μάνα μου από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στον μπαμπά. Και στον μπαμπά μου και τον έχω. Τι άλλο έχω, τον πετάξω στο αυτό, άμα έχω λεφτά. Τον προσέχουμε. Βέβαια. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Τι να τον κάνω, εγώ να τον ξεσκατίζω δεν μπορώ. Όχι. Τι να κάνω. Βάλεις άλλους, αφού θα βάλω τον άλλο. Δεν δουλειά μα, εσύ άμα το κάνει αυτό θα λερώνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν λερώνω εγώ. Δεν λερώνω χωρί τον άλλο θα φτιάξω. Λεφτά όμω θα δώσω. Λεφτά θα δώσει, θα δώσει, το ξέρω. Το ξέρω θα δώσει λεφτά. Λοιπόν, άρα σήμερα θα έχουμε την τελευταία επαφή. Εμένα μου λέει ότι θέλει να έρθει ο Σάρι. Θέλω και εγώ να έρθει, μπορεί να έχουμε χαβαλέ. Και εγώ θέλω, ναι. γιατί αυτή τη στιγμή ο Πανεκός υστερεί πολύ στο κομμάτι το προπονητικό σε σχέση με τους άλλους. Αποδυτήρια δεν έχει. Ναι, θα δούμε αν θα τα φτιάξει. Γιατί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έχουν προπονητάρα, ΑΕΚ προπονητάρα και μην είναι μόνο ο Πανεκός. Προπονητάρα πάρει την εσύ τη που έχει διαλύσει την ΑΕΚ. Έλα μωρέ, επειδή έχασε το πρωτάθλημα φέτος τελευταία αγωνιστική. Δεν είναι Νίκο, τι διέλυσε, με τρελάνε. Διέλυσε του παίκτε όλου. Άλλο με το Ίντερβαλ, ναι, μα το είπανε. Σακάτεψε. Πολύ προπόνηση, πολύ ένταση, δεν μα χαλάρωνε ποτέ. Τρι... Ναι, ισχύει αυτό το μάθημα. Αν δεν αλλάξει τα 3/4 των παικτών τη ΑΕΚ να το ξανακάνει το pressing. Αν θε να... όλο να κάνει. Αυτοί καθάρισαν. Τι rebuilding και bodybuilding, καθάρισαν αυτοί. Ο Γκαρσία καθάρισε, ο Αραούχο καθάρισε. Αραούχο έφυγε. Ο άλλος ο Στεφανάρας καθάρισε. Άμπραμπα, ο Γκατσίνοβς καθάρισε, ο Σιμάσκι καθάρισε. Τους τέντωσε λες αυτούς. Τελείωσαν αυτοί. Θα πας να παίξεις ένα κορμό, με κορμό που τους έχεις κάψει. Ναι. Εγώ, καλά τώρα, δεν ξεκουραστούν εδώ. Εγώ έκαψα εδώ πίσω αυτά εδώ όλα. Τα τραπεζοειδή. Τα έκαψα. Αφού πα και σηκώνει πολλά βάρη. Τα έκαψα. Δεν χρειάζονται πολλά. Είσαι ίσα για να κρατήσει γρήγορο και να έχει την. Την έκαψε την ΑΕΚ. Τετοτερώνει ανεβασμένη. Αυτό θε μόνο. Έλα και κολύμπει λίγο εκεί. Πάνε και τα βάρη σου. Τετοτερώνει ανεβαίνει με τα βάρη και με τα σπριντ. Σπριντάκι, ε. Όχι, εγώ έκανα σπριντ. Ανοίγματα. Ανοίγματα. Κάνει πέρα κακή όμω κουταλιά που σε έδωσε ο σπαλιάρα. Εγώ έφαγα μια μέρα και ήμουν όλη μέρα λέω τι γίνεται. Πάρω στη Γερμανία. Για πάρτε το βαζάκι στη Γερμανία. Κάνω ο Νίκο 5 χιλιόμετρα. Ναι. Διατάσεις λάστιχα. Έλα η κολύμπη σήμερα κάνουμε. Δεν μ' αρέσει το κολύμπη. Έλα, έγινε άνθρωπο. Τραβάω 6-200. Αλλά. Δηλαδή 200 περπάτημα, 200 περπάτημα. 200 περπάτημα, ναι. Περπάτημα και μετά μπαίνω στα βάρη. Είναι φοβερή προπόνηση. Καταπληκτική. Δεν πρέπει να έχει τέμπο πολλή ώρα γιατί πέφτει η τεστοστερόνη σου. Πρέπει να δίνει εντάσει. Αυτή η δρομή σε μεγάλα χιλιόμετρα δεν πηδάει κανένα. Τίποτα, Τίποτα. Ξηροσφύρι, Σαχάρα, ρώτα, γκόμενα που Καλαχάρι. Ρώτα γυναίκα που έχει τέτοιο γκόμενο. Ναι, δεν είμαι ικανοποιημένη. Η Σπρίντερ. Όλα τα ξέρει. Σπρίντερ. Λόλα, όλα τα ξέρει. Η Σπρίντερ και με την ένταση τη προπόνηση. Αυτή είναι καλά, αυτοί οι γυναίκε που βγάζουν γκόμενο. Μάλιστα. Άρα, παιδιά, Σπρίντερ παίρνετε. Τώρα, η εμπειρία τη Aeon On Demand διασκέδαση αναβαθμίζεται ακόμα περισσότερο με τη νέα κατηγορία Aeon Podcast. Είτε αγαπά τα σπορ, είτε λατρεύει το σινεμά, ή απλώ είσαι live lover, υπάρχει κάτι ξεχωριστό για εσά. Μην χάνετε στιγμή, τα podcast της Aeon σας περιμένουν. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Μαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Rap and cool, επιστρέφουμε. Τελευταίο ημιωράκι με γραμμές σήμερα. Άντε, να πάμε καρφίτσα με γραμμές.
έχουμε πει όσοι βγήκατε, δεν έχετε, δεν θα ξαναβγείτε. Έτσι, θέλουμε να βγαίνει καινούριος κόσμος. Να ακούσουμε νέες φωνές, να ακούσουμε νέες απόψεις. Όχι όλα τα ίδια και τα ίδια. Σας το λέω για να μην έχουμε παραξηγήσει. Σας αγαπάω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε. Χρειάζεστε ανανέωση για την τουλάπα σας το καλοκαίρι? Τότε πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα της Red Rock Jeans, παιδιά, γιατί εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Ιδανική επιλογή για όλη την οικογένεια με προσφορές όλο τον χρόνο, παρακαλώ. Τώρα παντελόνια από 25 ευρώ, πουκάμισα από 20 ευρώ, μαγιό από 15 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Red Rock Jeans, πρώτο χιλιόμετρο Λατίνης θέρμησης στο redrockjeans.gr, με άνετο πάρκινγκ, πολλές επιλογές για τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί και μην ξεχνάτε, το πάρκινγκ είναι όλα τα λεφτά. Έτσι, Ντίνο μου, εκεί στο Red Rock. Στο Μάκη, το φίλο μας. Στην αρίδα μου, μπαίνω. Μπαίνεις και είσαι. Στρέμματα μέσα. Μπράβο, μπράβο. Άνετο. Τρεις κυρίες να με προσέχουν στυλιστικά. Τρεις. Δουλειά μου. Η μία με συμπαθεί και ιδιαιτέρως, ξέρει ο Μάκης. Καλά, εσένα τώρα δεν συμπαθείς. Είναι δυνατόν λοιπόν, κυρίες να με συμπαθούν. Έλα, το πλήρω στο δοκιμαστήριο που λέει να σας δω. Έλα, ρε. Ναι. Τα καινούργια ρούχα που έχουν έρθει. Αυτά είναι καινούργια που φοράς τώρα. Όχι, αυτά είναι τη προπόνηση. Αυτά είναι προπόνηση. Θα πάω να γυμναστώ, θα βάλω το μουσί μετά μπράβο, τα καλά. Και εγώ τώρα θα πάω κολύμπι. Πρώτα πάω να με φτιάξει το μουσί το σίμου και μετά θα πάω. Ναι, πάνε γιατί σαν τράγουσε. Ναι, θα πάω γιατί στη Γερμανία δεν γίνεται. Λοιπόν, δημοκρασία κουκλίστηκε πάνω. Εδώ έχουμε 35. Μη με το θυμίζεις, ρε. 35, ξέρει πώς θα έχουμε πάνω. Πόσο? 19, 20. Τα μαμ. Τέσσερις μερούλες. Θα έρθει εδώ με Δευτέρα. Κλεφταράδες. Ποιοι είναι κλεφταράδες? Πάνω στον Ντίσελντορ. Είναι, τα μάθησε αυτά. Είπα το Βαγιανό. Ναι. Βρες μου γυμναστήριο δύο μέρες να προπονηθώ. 25 ευρώ. Λέει 25 ευρώ η φορά. Ναι. Λέω δεν θέλω να πάω με μηνιαίο. Σεξ να κάνω. Λέω. Μπορεί να σε κάνω και τίποτα άλλο με τη γυμναστική. Τι γυμναστική είναι αυτή? Είναι γυμναστική και μετά ακολουθεί και περιποίηση. Προσώπου. Ξέρω, μεταξύ, άμα θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τα ξέρεις τα γερμανικά. Πες το εκεί. Αούγκε Ντάλερ, Κλάουν Σαριμενίγκε, Κλίσμαν, Κλάου Μάου, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Είπαμε για τον Brad Wade. Κλεφταράδες, 25 ευρώ η φορά. Ρε, δεν ξέρουμε τώρα, μπορεί να στο είπε έτσι. Κλεφταράδες τώρα. Έλα. Τζολάκης, είπαμε για τριετία πάει, παιδιά. Σάρι πατάει σήμερα. Ένας μήνυμα, τι είναι αυτά λέει, που λέει ο κουμπάρος. Τι είπε τώρα, ποιο είναι αυτό. Αυτά λέει τα 5 ήταν από την άλλη την ομάδα λέει, που τα έδινε. Λέει, δεν κατάλαβα. Ποια 5 ρε, ποια 5. Για πες μου, Νίκο, 5 εκατομμύρια μπροστά θέλει. Αυτό είχαμε θέμα εδώ στο Μέτρο προχθές. Α, στο Μέτρο προχθές. Το Μέτρο προχθές το έγραψε. Ναι. Από πού το πήρε? Δεν το είχε εδώ να σου λέει. Δημοσίευσε από πού? Δεν ξέρω, το πήρε από Αθήνα. Ναι, από πού? Τι λέει ακριβώς, ναι. Περίμενα, σου πω τώρα. Τι λέει αυτό? Το είχε το Μέτρος προχθές. Αν θα δει. Ακριβώς, για να μην εκτεθούμε να πούμε. Ναι, ναι, αλλά το θέμα, όχι, το θέμα είναι ότι θα κλείσει. Να το, να το. Θα δίνατε πριν υπογραφεί 5 μήνες στο Τζολάκι. Να το. Άρα. Ο νεαρός λέει κάτι πως είναι 5 εκατομμύρια πριν υπογραφείς. Πριν υπογραφείς, εντάξει. Να, αυτό σου λέω, τι είναι, δεν είναι ό,τι βλέπουμε. Άρα, το δηλαδή, λέμε. Τι, άλλο το υπάρχει πριν... σε stories στο TikTok. Άλλο πριν, το πριν υπογραφείς και άλλο τα άλλα. Πριν υπογραφείς, σου λέει, εγώ θέλω, κοίταξε υπάρχουν πολλοί παίχτες και ο πριν υπογραφείς έκανε και ο δικός μας, ο Ζήφκοβιτς. Πριν υπογραφείς, ναι. Λέει, μάγκες, εγώ θέλω 1,5 εκατομμύριο. Αλλά αυτός είχε σέρβος. Ναι, αυτή, εντάξει. Κοίταξε, το πριν υπογραφείς το έχουν πολύ στη Σερβία, εγώ επειδή ασχολήθηκα κανένα διάστημα με παίχτες. Δώσ' μου εμένα, ξέρω εγώ, 2.000 το μήνα λέμε. Ναι, αλλά. 10.000 μου δίνεις πριν υπογραφείς. Μπράβο. Αυτά τα παίρνω από παντελόνιο. Α, μπράβο. Μα στη Σερβία το έχουν αυτό. Ναι. Έχουν το πριν υπογραφείς. Όταν υπογράφουν θέλουμε και τα λεφτά αυτά, τα συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε γεμάτο κέντρο. Δεν μιλάω δύο λεπτά καθένα. Καλά, εσύ δεν μιλείς τώρα. Πώς πιθανότητες. Λοιπόν, έχουμε πολύ χρόνο. Καλημέρα στους φίλους. Είπαμε καινούρια φρέσ. Φρεσκάδα θέλουμε. Δεν μιλάω, εσύ μιλάς. Έλα, φίλε, καλημέρα. Τίποτα. Και εγώ καλημέρα λέω και τους ακούω. Και πολύ καλά κάνεις. Έλα, φίλος. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα. Καλώς ο παιδί. Ο Κωστής είμαι από Στρατόνη. Έλα, ρε Κωστή. Καλώς ο Στρατόνη. Μια χαρά, φίλε. Εσύ. Λοιπόν, ένα λεπτό θέλω να πω το σκεπτικό μου και κλείνω να μην κρατάω τη γραμμή. Ό,τι γουστάρεις. Και άμα θέλετε, σχολιάζετε. Βεβαίως. Λέμε για Μαντί Καμαρά. Ναι. Εγώ, αν είχα τη δύναμη, θα πήγαινα Μαντί Καμαρά. Ναι. Γιατί μετά πρέπει να μετρήσουμε ότι δεν έχουμε Κωνσταντέλια και Κουλιεράκη σε κάποια χρόνια. Μπορεί να γίνει άμεσα, μπορεί να γίνει σε ένα-δύο χρόνια. Σωστό, μπορεί οπότε να γίνει. Σωστό. Γιαννούλη και Πέλκα και δίνεις 1,2 χαρτιά και φέρνεις και ένα μωρόν που είναι δοκιμασμένο, τον παίρνεις από τον Γκάρι γιατί δεν θα τα δώσει τα λεφτά και το ξέρουμε, δεν μπορεί να το πληρώσει το συμβόλαιό του.
και έχεις μια ομάδα για δύο χρόνια έτοιμη και πιστεύω ότι χτυπάμε έστω και τους ομίλους του Champions League. Άρα λες, πιστεύω... παίρνεις Γιαννούλη Πέλκα για Έλληνες, παίρνεις και τον Μαντί Καμαρά, παίρνεις και τον Μωρόν και τέλος. Και είσαι έτοιμος. Κούκλος. Είσαι έτοιμος. Το Γιαννούλη τι αν τον κάνεις. Έχει παιχταρά αριστερό μπακ. Στον μπαμπά. Τον οποίο στην Αγγλία Μπρέτφορντ και ύψου των Ζαχαρών, βέβαια. Έτσι. Να έχει παιχταράδε δύο στην ίδια θέση. Έχει ένα ζώνη εκεί πέρα, Γιόνι, που τον είδαμε και δεν τον είδαμε. Και άμα ξανατραυματιστεί. Ναι. Εντάξει, θα το δούμε τώρα. Θα δούμε. Ξέρω, όσο υπάρχει ο μπαμπά, ναι. Ο Γιαννούλη είπε δεν έρχεται Ελλάδα ακόμα πάντω. Εντάξει. Δεν έρχεται ακόμα. Θέλει να κάνει ένα συμβόλαιο ακόμα έξω και μετά μπορεί να έρθει στο τέλο. Να μου ήρθε τον Άγιο Φανούριο. Στεγνώσει αυτό. Να σε καλά, αδερφούλη. Πάμε, αφήνουμε στρατώνη, πάμε στον επόμενο. Ο Σάρης σήμερα, παιδιά, θα απαντήσει, ναι. Και η Africa Food είπε ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί ο Καμαρά. Δεν γίνεται να μας πάρουν εκεί να γράφουμε τίποτα. Στο Africa Food. Στο Africa Food. Όχι food, food. Food. Ποδόσφαιρο, Africa Food. Προφανώς κάτι θα ξέρουν αυτοί οι Africa. Καμιά ανταπόκριση δεν θέλουν. Δεν θέλουν από Θεσσαλονίκη food. Δεν θέλουν. Θες food. Πάμε, καλημέρα, γεμάτο κέντρο, Κιχ, έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Αριανός. Έλα, Αριανέ μου, γεια σου, καημένε. Για τη συνέντευξη που έδωσε. Καημένο, εντάξει, το έχουμε συνηθίσει. Για τη συνέντευξη του Μωρόνη, θέλω να πω. Ναι, βεβαίως. Εμένα οι δηλώσεις που έκανε είναι σαν να μου λένε ότι παιδιά πουλήστε με τώρα, γιατί τα Χριστούγεννα θα φύγω τζάμπα. Αυτό κατάλαβα κι εγώ. Ο Βαραγιάννης μόνο κατάλαβε άλλο. Όχι, ήθελε να καταλάβει. Ήθελε να καταλάβει. Τον έχω ψηρεί 40 στοιχήματα, θέλει 41 τώρα. Ναι. Εμένα αυτό μου φαίνεται. Και εμένα, ρε φίλε, αυτό φαίνεται. Τα Χριστούγεννα μπορώ να υπογράψω τζάμπα όπου θέλω. Ακριβώς αυτό είπε ο άνθρωπος. Παιδιά, θέλετε να βγάλετε και κανένα φράγκο τώρα από την πάρτι μου. Ναι, πουλήστε με τώρα να τελειώνουμε. Πριν υπογραφείς, υπογράφουν παντού. Εμπαπέ υπογράψε 150 εκατομμύρια πριν υπογράφει. Μπράβο. Δεν είναι. Δεν είναι. Πες ο φίλο που σου στέλνει ο καθένας. Ζήσε πριν υπογραφείς. Σωστός. Ναι. Ωραίος. Και σαν ουδέτερος για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, για τον Ελκαμπή, εγώ τόσα λεφτά δεν θα τα δίνα, παιδιά, γιατί δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πίσω μετά αυτά τα λεφτά. Θες να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι ο Ελκαμπή, αυτό είναι μελετώντας το ποδόσφαιρο διαχρονικά, έτσι, εδώ και 20-25 χρόνια που ασχολούμαστε, δύσκολα κάνει back-to-back ίδια χρονιά ποδοσφαιριστής. Με τόσα λεφτά. Μπράβο. Με τόσα λεφτά δεν μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Μπορεί. Απλά θα χρειαστεί χρόνο. Μπορεί. Και για το ΜΕΙΤΕ που ήθελα να πω, ναι. Παικταράς, αλλά με τέτοια σωματικά προσόντα, εγώ θα ήθελα και από ένα τέτοιο παίκτη να κάνει 4-5 γκολ τη σεζόν. Ναι. Δεν το έχει και με τα λεφτά που θα παίρνει. Δεν το έχει τον κόλλο. Δηλαδή τα πετάει ο Σβάν. Είναι πολύ καλός παίκτης. Θα τα πετάει ο Σβάν. Ναι. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά να βάζει 10 γκολ περίπου τη χρονιά ο Σβάν. Ναι. Και ο ΜΕΙΤΕ. Ένα. Σε ένα στημένο να μην σηκώνεται να του πάρει όλο το παραμάζωμα. Δεν το κάνει αυτό. Άμα το έκανε, φίλε, θα έπαιζε και στη Μίλαν. Θα συνέχιζε να παίζει. Ιστερεί, έχει δίκιο. Ωραίες ποδοσφαιρικές προσεγγίσεις από το φίλο. Να σε καλά, δε φίλο. Και από ό,τι ακούγεται που κοιτάει η ελληνική αγορά, εμένα μου ακούγονται περίεργα αυτά. Και ο Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος έπαιξε στον Άρη. Την πρώτη χρονιά που ανέβηκε ήταν δεύτερο τερματοφύλακα στον Άρη. Ναι. Και τον διώξανε. Μετά πήρανε κάτι πουλιά να πούμε εκεί πέρα. Όντως, καλός τερματοφύλακα ο Αναγνωστόπουλος. Όντως, φίλε. Να σε καλά, Αριανέ μου. Ωραίος. Και τώρα, τελευταία ωραίος, δύο αγωνιστικές, τον έπιασε μια γρήπη. Ποιον, τον Αναγνωστόπουλο. Δεν έπαιξε ένα μάτς. Και έφαγαν τα γκολ. Και μετά, όταν έγινε καλά, βάζουν στο τελευταίο μάτς το γιο του Νικοπολίδη. Ναι. Αν πετάξει μια πετσέτα, πιο πολλά θα πιάσει από το γιο του Νικοπολίδη. Δηλαδή, οι εγκληματίες. Αφήσα τον Αναγνωστόπουλο έξω τη βλάκες να βάλουν το γιο του Νικοπολίδη και φάγανε τα γκολ ναι, και πέσανε από τα Γιάννενα. Ένας τεράστιος τερματοφύλακας που μας ακούει και μου έστειλε μήνυμα, τώρα δεν θα πω ποιος είναι στον αέρα, δεν θέλει, μου είπε ότι ο Μανδάς είναι καλύτερος από τον Τζολάκη, λέει, κρατήσε το αυτό. Ο Μανδάς. Ναι. Τοποθετήσει καλέ και τέτοιε. Είναι καλύτερο ο Μανδά από τον Τζολάκη. Λέει και οι δύο είναι top, αλλά ο Μανδά είναι ένα κλικ παραπάνω. Ίσως το Μανδά δεν τον έχουμε δει σε πολλά χρόνια. Μπράβο, μπράβο. Τώρα θα το δούμε σε εθνική. Θα πάμε σε εθνική, θα το δούμε τώρα στο τίσατο. Έτσι, θα πάμε και να τον γνωρίσουμε το Μανδά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ το να. Έλα Παναθηναϊκός. Έλα ρε Πανάθα, θα γίνει, θα σε πει το ΣΥ ο Σάρι. Δεν ξέρω. Θα φάνει. Περιμένουμε. Θα φάνει, ναι. Λοιπόν, εγώ για την εκπομπή σας θέλω να πω, δεν έχω ξαναακούσει ποτέ πιο σούπα εκπομπή στο ραδιόφωνο. Για ποια, ναι. Για αυτή. Να εξηγήσω. 4.5 ώρα, καθόμαστε το πρώτο μισάωρο και αναλύουμε αν ο Ρατόπουλος θέλει να ταξιδέψει. Το παίζει και δύσκολο, δηλαδή. Το παίζει, ναι. Αλήθεια. Να πάει κούτρα ταξίδι με τη γυναίκα, το παίζει δύσκολο. Δηλαδή, κράξε φίλε. Τα δίκια σας θα δείτε. Κάτσε να ακούσουμε. Κράζει γιατί λέει θα πας κούτρα ταξίδι και το παίζεις και ζόρικους. Ναι, άλλο, κράξε. 2 μέρες ταξίδι και ψάχνει γυμναστήριο να γυμναστεί αντί να θέλει να γυρίσει και να δει καινούργια μέρη. Ναι. Τι να δω το Ντίσελντορφ, μωρέ.
Να πάω να κάνω, να βάλω 2 κιλά. Όταν θα γυρίσει, θα λέει τι ωραία που τα σοντίσαι εδώ. Με τους μπεκρίδες στον κόσμο. Θα αρχίσουν να πίνουν και να πίνουν. Ποιο θα πιει, ποιο. Όλοι πίνουν και απάνω. Ποιοι πίνουν. Δεν πίνουν. Άντε πάλι. Εσύ θα πάω στον μπαρ. Και τι να πιω, σόδα. Όχθέ μου, όχθέ μου, Γρηγόρη μου που είσαι όταν έλεγε αυτό το όχθέ μου, πόσο δίκιο είχε, ρε φίλε. Άστε και αυτό το μου. Όχθέ μου, πάμε. Ναι. Ναι. Δεύτερο μισάωρο αναλύεται τα θέματα του ΠΑΟΚ. Okay. Ναι. Τρίτο μισάωρο αναλύσει τα θέματα των άλλων μονάδων. Και όλο, ο Ραυτόπουλος πετάει συνέχεια μέσα τον ΠΑΟΚ. Όλο ο Πέλκας, όλο ο Λουτσέσκο. Μπράβο, μπράβο. Όλο τα γραφεία, όλο μπράβο. Θα πετάξει κάτι. Μπράβο. Δεν μπορεί, δεν αντέχει. Φίλε, αυτό το ραδιόφωνο το 90% ΠΑΟΞίδες θα ακούν. Τι να κάνω. Όχι, όχι, δεν μας ακούει το 90%. Να ξέρεις. Δεν μας ακούει. Μας ακούν και Παναθηναϊκοί, μας ακούν και Ολυμπιακοί. Και ΑΕΞίδες και Αργιανοί, απ' όλα μας ακούν. Τα πάντα όλα. Εντάξει. Να είσαι καλά, αδερφέ. Σωστό το κράξιμο και η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Έχεις δίκιο. Ελαρούφα καμιά μυρωδιά και από την δράμα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Πάρε λίγο τη σωσμέ σου. Πάρε. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλώς το να. Κι άλλους Παναθηναϊκούς. Κι άλλους Παναθηναϊκούς και θέλω καινούριες φωνές, το ξαναλέω. Δεν όλοι, όλοι οι ίδιοι θα βγει ο Βαραβάς, ο Πολιτής, η κυρία Δέσποινα. Όχι, να βγαίνουν κι άλλα παιδιά. Όχι, ρε φίλε, πρέπει να ακούγονται όλοι. Δεν είπα τα παιδιά, τα αγαπάω εγώ όλα αυτά. Έλα, ναι. Τα αγαπάς εσύ. Ναι, επειδή δεν θέλω να κρατήσω πολύ από το χρόνο των άλλων ακροατών που θέλουν να μιλήσουν, έχω δύο πραγματάκια. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν πιστεύω ότι με το Σάρι υπάρχει περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα. Α, δεν το πιστεύεις, ε. Με την καμία. Εγώ θεωρώ ότι ήδη έχει κλείσει βόκολο. Ο Αλαφούζος πρώτα απ' όλα δεν βγάζει λεφτά από τη δεξιά τσέπη να βάλει στην αριστερή. Φίλε, αν από Σάρι πας βόκολο, θα έχετε δεύτερο συλλαλητήριο μέσα σε λίγες μέρες. Γι' αυτό σου λέω. Το βόκολο τον περιμένω γιατί με τη Λαμία έκανε μαγκές στον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν από Σάρι καταλήξω. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν πάρει το Σάρι, μπορεί να πάει να χτυπήσει το δικό μου το Σαμπαόλι, πάει να χτυπήσει κανένα κόβο, κάνα καλό προπονητή. Όχι... Νίκο, να σου πω κάτι. Ναι. Με όλο το θάρρος. Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ πρόσεξε να δεις. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά χάρηκα και για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν βλέπω με γυαλιά πράσινα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Είσαι ωραίος, μ' αρέσεις. Ναι, δηλαδή έχω αποβάλει εδώ και χρόνια, δεν ξέρω. Δεν μας κάνεις, πράγμα, φίλε. Δηλαδή, μας κάνει. Ναι. Άμα δεν είσαι βρωμόψυχος, ρε φίλε, τι δουλειά έχεις σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την εκπομπή. Άμα δεν είσαι ψυχικά, να πούμε, φρενοβλαβής, τι δουλειά έχεις να λες ωραία πράγματα εδώ πέρα. Να πω κάτι όμως. Να πεις, ρε φίλε. Πες μου, σε μία στο εκατομμύριο έρθει ο Σάρι. Με ποιους παίκτες, ρε φίλε, θα. Για να έρθει ο Σάρι, ρε αδερφέ, λογικά θα του έχουν τάξει πράγματα. Δεν έρχεται έτσι ο Σάρι, αν δεν έχει δικλείδες ασφαλείας. Ότι θα μου φέρεις 20 εκατομμύρια μεταγραφές. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι μούφα. Ναι. Εντελώς. Δεν το πιστεύω καν. Δεν πιστεύει καθόλου να Αλαφούζος αυτό. Ναι, δεν το πιστεύω καν, γιατί ο Αλαφούζος είναι αυτό που σου λέω. Δεν δίνει λεφτά. Και αν είναι ο Ατζούν από πίσω που έχει κάνει τα κόλπα του εκεί με τουρκικές εταιρείες. Ασφανή. Εγώ φοβάμαι ότι από πίσω είναι κάποιος άλλος. Μάλιστα. Εντάξει. Και okay. Άμα δεν σου λέω και όνομα. Το κατάλαβα ποιο είναι. Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Μπράβο. Ναι. Ότι την ομάδα δεν την έχει αφήσει ο άλλος. Ναι. Καλά, έχει δίκιο. Μπροστινός είναι. Τις προπονητές τους πληρώνει ο Τούρκος. Καλά λέει. Μάλιστα. Να σε καλά, Πανάδα μου. Δεν είναι Τούρκος από πίσω. Ναι. Εγώ λέω ότι είναι Έλληνας από πίσω. Άλλος Έλληνας ο οποίος κρύβεται εδώ και χρόνια. Ναι, ναι, ξέρουμε ποιος είναι. Εντάξει. Να σε καλά, αδερφούλη, να πάρουμε και άλλο μια κόσμο. Μια τελευταία κουβεντούλα. Μια τελευταία. Ρίχτω. Μια τελευταία. Ρίχτω. Συγγνώμη. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι και ο Μαρινάκης και ο Σαββίδης βάζουν λεφτά στην ομάδα. Η ΑΕΚ, συμφωνώ με τον Ραυτόπουλο που είπε ότι θα είναι χειρότερη. Καμένη λες θα είναι η ΑΕΚ. Ναι. Έκαψε τη φλάτζα, ναι. Την έκαψε, αλλά κατασκευή θέλει μηχανή. 1500 ευρώ στο μηχανουργείο. Πετμετζά. Ναι. Θέλει. Μάλιστα. Αυτά. Να σε καλά, αδερφούλη. Ο Ιβάν είναι έτοιμος, λέει, να μας στείλει στον 7ο ουρανό με αυτές τις κινήσεις που ανακάνει. 25 ευρώ είναι το μήνα πέσω να το χειρπανέ, όχι μία φορά. Σε κράζουν εδώ από τη Γερμανία. Όχι, ρε φίλε. Σε κράζει εδώ τώρα. 25 ευρώ το μήνα στην Ελλάδα, ναι. Κάτω από 50 ευρώ το μήνα, 60, δεν έχει γυμναστήριο. Δεν έχει, δεν και έχει. Πάει, μια μέρα λέει 25 ευρώ. Θα πάμε και θα το δούμε εμείς. Καλημέρα, επόμενος. Πάμε, έχουμε πολύ κόσμο. Έχουμε πολύ κόσμο. Θέλει να βγει καινούριος κόσμος. Έλα, να βγει. Φίλε. Καλημέρα, Μπενγκούλ. Πάμε, κανόνες να είσαι εντός θέματος. Αν είσαι εκτός, θα σε αλλάξω. Είμαι πάντα και να ξέρεις, Κουλιανέ και Ραυτόπουλε, ναι. Ότι έχω τραβήξει τα πάνινα. Ναι. Λοιπόν, τώρα τι θα μας πεις. Και εμείς τραβάμε τα πάντα να το κάνουμε όταν θέμα. Όταν μαλώσαμε εκεί στο γυμναστήριο, τι με έλεγες, είσαι Ολυμπιακός, με έλεγες. Καλά, εντάξει. Μετά που ήρθα στο σταθμό, πήγα στο γυμναστήριο, έκανες χαβαλέ με τις γυναίκες εκεί πέρα. Ναι. Και μου λες τι ομάδες και μου λέει Ολυμπιακός. Σε κολλάει, μωρέ. Εδώ κάνει και εμένα, λέει, 1000 στο άλλο για να τριγκάρει και να γίνει σούσουρ. Κάτσε, ρε. Ποιες γυναίκες, τι έκανα, ρε. Άκουνα σου πω, άκουνα σου πω. Εδώ πάω ένα γυμναστήριο κολυμπητήριο, σηκώνω 40 κιλά πάγκο. Μπράβο. Και θα πάω για παραπάνω και θα πάρω και μέρος στα αμαία στην Ελλάδα.
Φιλιά, Άλεξ, φιλιά. 25 ευρώ το μήνα μου στείλαν τα παιδιά από Γερμανία, λέει, είναι το γυμναστήριο. Πρέπει να... με τη φορά πόσο είναι. Ρε. 25 ευρώ το μήνα, λέει, πέσω. Μα δεν κάτσε με 20. Να... Αν θες πιο φτηνά είναι το γυμναστήριο στη Γερμανία. Ξύπνα. Ξύπνα, χυρπανέ. Εδώ σ' ανοίγουν τα. 30 λέει είναι το πιο ακριβό. Να το. Άιντε, με 2 ευρώ θα γυμνάζει κάθε μέρα. Δεν θα θέλει να φύγει από τον τίσσερτο αυτό τώρα. Δηλαδή θα γυρίσουμε και θα κλαίει. Πώς κάνανε τα τσεχάκια όταν μας χαιρετούσαν το καλοκαίρι, όταν έφευγαν και άφηναν τις κορμοστασιές μας. Yeah. Και έλεγαν πω, θα βρούμε αυτό το γλυφιτζούρι ξανά. Έφευγε έτσι, τσέχα, ναι. Πού θα βρει το 1,65. Ναι, εκεί ναι. Από 1,80 και πάνω είναι. Πού θα ναι. με βρει, εμένα σπάνιο είδος ήμουν. Για 1,80 πού να βρει. Σπάνιο είδος, αφού είναι όλοι πάνω από 1,80 στην Τσεχία. Μάλιστα. Πού θα ξαναβρω 1,65 κέρβερο. Το διαφορετικό. Ναι, καλημέρα, επόμενος. Τι όχι, μαζί όμως εδώ είχαμε γεμάτο κέντρο. Δεν προλάβαμε τίποτα πάλι. Αυτό φταίει. Ποιος, εγώ. Δεν ανοίγουμε νωρίς, δεν είμαι. Φίλε, να σου πω κάτι, όταν μπαίνουμε 45. Μέχρι να πούμε σουξουμούξου μανταλάκια πάει και 47. Έχουμε πολύ μεγάλο πακέτο διαφημιστικό το πρωί. Τι να κάνουμε. Πρέπει να ανοίγουμε γραμμές από τις 9 για να μιλάμε. Δεν γίνεται. Ο δρόμος μας πλέον να μιλάμε, όχι να βγάζουμε τους ακροατές. Έτσι είναι. Ό,τι λοιπόν, θέλει κάνει ο καθένας. Ετοιμάσου αύριο τέτοια μέρα δεν θα κάνουμε εκπομπούλα αύριο, παιδιά. Θα είναι εδώ όμως Σμαράγδα Μπασάκου, Παναγιώτη Σωτηρόπουλος, Διδημάρα. Διδημάρα. Έτσι. Και την Παρασκευή θα μας ακούσετε από τη Γερμανία. Αύριο είναι μέρα ταξιδιού. Τι θα σε ακούσουμε. Τι. Τι θα έγινε. Την Παρασκευή. Θα πρωί. Κάνουμε με clean fit εκπομπή από τη Γερμανία. Κανονικά πρωί θα σηκωθούμε, θα μας δουν, θα μας κάνει εκεί. Μετά. Τι μετά. Τι έχει. Μετά θα κάνει ο Μπούζος. Μετά. Μετά θα ξανακάνεις εσύ με τον κόκκινο και εγώ. Όπως κάνεις εδώ πέρα, ακριβώς το πρόγραμμα. Θα του πω πάρ' την εκπομπή πάνω. Τον Γρηγόρη. Πάρ' την εκπομπή Γρηγόρη πάνω. Μετά θα ετοιμαστούμε, θα φρεσκαριστούμε. Θα βάλουμε τα αρώματά μας. Θα πάμε στο γήπεδο. Τι ώρα είναι το μάτς. Το βράδυ, 10 η ώρα. Πάμε στο γήπεδο, θα δούμε το ματσάκι μας. Θα γουστάρουμε. Άρα εγώ πέμπτη Σάββατο προπόνηση θα κάνω. Αύριο θα κάνεις προπόνηση. Θα πάμε σε ένα. Θα δω και εγώ λίγο να κάνω λίγο τρέξιμο, λίγο χαλαρά. Μη, άσε. Εκτός αν βρω καμιά πισίνα εγώ. Ναι. Πάω κάνα pool bar εκεί να πιω κάνα κοκτέιλ. Έχει καμιά τρανς που μοιάζει με το παράδειγμα. Τρανς, ναι. Λοιπόν, αυτοί μας αντίνω. Καλή, κακή, ο κόσμος πάντοτε μας αξιολογεί. Μας κρίνει, είδες, φάγαμε και το ξεφωνητό μας με τα δίκαιο μας. Αυτά τα θέλω εγώ. Τα θέλω αυτά. Χάσει την παραμύθα. Ρε. Παραμύθα. Μέχρι να γυρίσουμε θα έχει πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, όχι. 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 Μέχρι να γυρίσουμε ελπίζω να έχουν κλείσει κάποιες από τις υποθέσεις του ΠΑΟΚ πάντως. Γιατί είναι όλες σε καλό δρόμο, αλλά θα πρέπει να τις βάζουμε και τη βούλα. Δηλαδή, μη είμαστε, όταν λέω βούλα τη φραγίδα, έτσι μην παρεξηγούμε. Πάμε. Πήγα στον πεθερό μου κάποτε, θυμάμαι, λέω ήρθα να σα την πάρω, λέω την Τζέννη και με τη βούλα. Λέει ποια είναι η βούλα. Ω, λέω έμπλεξα τώρα εδώ πέρα. Ποια είναι η βούλα, φάμε και ένα ξεφωνητό. Λοιπόν, να κλείσουμε, γιατί μην είμαστε μόνο μέλι-μέλι και τηγανίτα τίποτα. Έτσι, να κλείσουμε για τις υποθέσεις μας. Τώρα, σε μια εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν και η ασφάλιση του αυτοκινήτου σας δεν θέλει σκέψη, θέλει Εργοβάς. Καλέστε στο 2310 300 305 ή στο δίκτυο συνεργατό τους και βρείτε την καλύτερη τιμή για το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα σας. Εκεί οι τιμές, παιδιά, είναι από άλλη εποχή. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, η πιο εκρηκτική ταινία του σύγχρονου σινεμά βρίσκεται στην Nova. Το Oppenheimer, η ταινία που απέσπασε 7 Όσκαρ αλλά και πολλά ακόμα βραβεία, κάνει πρεμιέρα 16 Ιουνίου. Απολαύστε τον Κίλιαν Μέρφι σε μια συγκλονιστική ερμηνεία που του χάρισε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου. Δείτε τη συγκλονιστική αυτή ταινία αλλά και πολλές ακόμα συναρπαστικές πρεμιέρες με τα προγράμματα Aeon. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα θα μάθετε πολλά από τη Μαρίνα Μπίκου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε το απογευματάκι λίγο μετά τις 6. Μένετε Μετρόπολης πλακοτελίστες. 10-12 στις 12 τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Δεν χάνονται με τίποτα, με ειδήσεις, αποκαλύψεις, συνεντεύξεις. Φιλιά στο σπίτι, σας αγαπάμε. Αμπιεντό!